Καταπιέζομαι, επίσης. Αλλά τι να κάνω που θέλετε να με ντύσετε για το ρεβεγιόν, το Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Γεια σας λατρεμένα μου μωρά, αγόρια και κορίτσια. Λαέ του μελέτησέ το. Είναι η τελευταία εβδομάδα αυτού του φοβερού που να πάει και να μην ξαναέρθει έτους. Χειροκράτημα! Μα τι χαμός. Θέλω κι εγώ τέτοια κερατάκια. Εγώ σαν κερατάκια βλέπω οτιδήποτε είναι πάνω στο κεφάλι. Τώρα εσύ τι βλέπεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μήνυμα για τον κύριο Στρουμπούλη Κωνσταντίνο. Μήπως να το δώσουμε. Πάμε να πούμε τους τίτλους εκπομπής μας. Λοιπόν, έχουμε μια αποχώρηση σοκ από το Dancing with the Stars, Ευαγγελία Ραβανή, E.T., ένα από τα φαβορί. Αλλά στέψε με. Έφυγε από το Dancing with the Stars πολύ απρόοπτα, γιατί όλοι νομίζαμε ότι θα πάει τελικό έτσι, και ήταν στην υποψήφια μόλις για την αποχώρηση με τη Μέρη Σινατσάκη, που επίσης είναι ένα από τα φοβερή. Ο Γιώργος Λιάγκας, θα μάθουμε για ποιο λόγο επιτέθηκε μέσα από την εκπομπή του στο κορίτσι μου τη Μέρη Σινατσάκη. Όχι να τσακωθώ και χριστουγεννιάτικα τώρα με τον Γιώργο. Θα δούμε και τι απάντησε και η Μέρη με μήνυμά της. Θα δούμε όλη την αλήθεια για την περιπέτεια υγείας της Ελένης Χατζίδου, η οποία θα είναι κοντά μας, υπέρλαμπρη και φοβερή. Θα σκάσω. Και θα μας πει για όλα όσα γράφτηκαν το Σαββατοκύριακο, όπου αντιμετώπισε ένα λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο νυχτερινό κέντρο το οποίο εμφανίζεται. Και βέβαια θα σχολιάσουμε και το Dancing with the Stars μαζί της, γιατί και εκείνη πέρασε και εντυπωσίασε από το φοβερό αυτό παιχνίδι. Επίσης, θα μάθετε τα πάντα για την αναπαραγωγή του Κολυμπρί. Θα μάθετε τα πάντα για την Αθηνά Ωνάση και τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να ήταν έγκυος και δυστυχώς όμως να μην κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την εγκυμοσύνη της αποβάλλοντας το παιδί. Έχουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ και γι' αυτό. Επίσης θα δούμε όλο το παρασκήνιο από την εντυπωσιακή πρεμιέρα της Άννας Βύση και του Αντώνη Ρέμου. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία ήτανε. Θα τα δούμε όλα. Θα τα μάθετε όλα, ποιοι ήταν εκεί, τι είπανε και του είπα και μου είπες και σου είπα, πώς περάσαμε, όλα θα τα μάθετε. Ήμασταν εκεί ο Θέμης και εγώ, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, τι φόραγε η Άννα, η διευθύντριά μας εδώ από τη μία πλευρά, από την άλλη ο άλλος, ο Κασπίρης εννοώ. Πολύ ωραία έξοδος, εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια έχουμε και μία τηλεοπτική κόντρα, δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Κόντρα Παρασκυρίων ανάμεσα σε Πέτρο Κωστόπουλο και Δημήτρη Ουγγαρέζο, που είχε ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα, το θυμάστε. Αυτό έχει δώσει εξέλιξη. Να το βάλω. 2014. Πριν μου φύγει το 4, τώρα μου φύγει το 2. Θα πρέπει να αγχωθώ. Πού μπαίνει ρε εσύ. Α, σωστά. Έτσι. Εντάξει. Απλή. Απέριτη. Για ένα ρεβεγιόν. Αχ, τι ωραία είναι Χριστούγεννα! Τι μου φύγε, το 2 πάλι. Δεν πειράζει, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να κάτσω κιόλας με αυτό που μου έχετε βάλει. Κάθισα. Αχ, 42 ίντσες κυρίες και κύριοι μου, τεράστια η οθόνη μας. Είναι LED. Άνοιξε Σωτήρη, λέει ο σκηνοθέτης. Σκηνοθέτη, γιατί φαίνομαι τεράστια. Να σου κάτσω έτσι. Θέλεις έτσι ή από το άλλο πόδι. Αυτό θα δώσω. Λοιπόν, συνδέεται με smartphones, κυρίες και κύριοι μου, και ταμπλέτες, που σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε τα πάντα με αυτή την έξυπνη τηλεόραση, έξυπνη συσκευή. Και αν όχι τα πάντα, τουλάχιστον θα σας κρατήσει στην τροφιά χωρίς μουρμούρα. Όχι, όχι, όχι. Θα την έχετε ανοιχτή όποτε θέλετε. Θα την κλείνετε όποτε θέλετε. Δεν θα μιλάει ποτέ. Δεν θα παραπονιέται. Δεν θα γκρινιάζει. Θα κάνει ό,τι και μόνο ό,τι της λέτε. Θα είναι η καλύτερη σας συντροφιά στο σπίτι. Μπορείτε, αν θέλετε, να φέρετε και παρέα, αλλά επειδή οι μέρες οι όψεις είναι λίγα κυπηρίες, θα σας πρότεινα να το αποφύγετε. Από εκεί και έπειτα, εδώ τη βρίσκεται στο 14. Παιδιά, το έτος καταραίει στο κεφάλι μου. 14-7-48. Μου λέει ο Θέμης ότι είμαι σε λεωφορείο. Και σε ποια στάση το παίρνεις αυτό το λεωφορείο? Λοιπόν, έλεγα ότι το βρίσκεται στο 14-7-48,
Το δώρο μας αυτό, πολύ εύκολος ο τρόπος, τον ξέρετε. Σηκώνετε το τηλέφωνο, πληκτρολογείτε το 14748, σας απαντάει μια κυρία. Αυτή η κυρία είναι μιλημένη να σας πει ένα τριψήφιο αριθμό. Εσείς αυτό το τριψήφιο αριθμό πρέπει να τον πάρετε γρήγορα. Θέλω να τον παίρνετε γρήγορα αυτόν τον αριθμό. Θα τον πληκτρολογήσετε όσο το δυνατόν γρήγορα γίνεται, γιατί αυτός που το κάνει πιο γρήγορα θα είναι και αυτός που θα πάρει τηλεόραση. Καταλαβαίνετε, στη ζωή αυτά όλα είναι να αλυσβερίσει, αγαπημένοι μου φίλοι. Δίνεις και παίρνεις, Παναγία μου. Γιατί χριστουγεννιάτικα, Θεέ μου, πάλι. Ποιος έγινε μπαμπάς? Πόσο χρονών είναι? Τι λες, Χριστιανή μου, τι λες? Λοιπόν, έγινε μπαμπάς ο Αντώνης Ρόιτερ, κυρίες και κύριοι μου. Επιτέλους ήρθε το χριστουγεννιάτικο μωρό του Αντώνη και της Ιωάννας. Ιωάννα δεν τη λένε, ναι, σύντροφο. Ναι, η Ιωάννα Μπούκη ήρθε και ήρθε μάλιστα την Κυριακή, 4 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Τα παιδιά γίνανε γονείς. Θα γιορτάσουν αυτή την υπέροχη εποχή του χρόνου αγκαλιά με το μωράκι τους. Εμείς έχουμε όλο το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε μιλήσει αποκλειστικά με τον γυναικολόγο της Ιωάννας λίγες ώρες αφού κρατήσανε στα χέρια τους το μωράκι τους. Εγώ κεράκι βγήκε. Ναι. Θα του κάνω αστρολογικό χάρτη και θα επανέλθω με τις προβλέψεις. Τον Αντώνη Ρόιτερ και την Ιωάννα Μπούκη επισκέφτηκε χθες το μεσημέρι ο Πελαργός. Το ευτυχισμένο ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί και πλέει σε πελάγι ευτυχίας, αφού δεν θα μπορούσε να περιμένει καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο από αυτό. Η όμορφη Ιωάννα το μεσημέρι της Κυριακής χάρισε στον γνωστό δημοσιογράφο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Η σύζυγος του Αντώνη Ρόιτερ γέννησε με κεσαρική τομή σε γνωστό μαιευτήριο στο Μαρούσι και το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο αρκετές ημέρες πριν. Αν και ο γοητευτικός Άνκορμαν ήθελε να είναι παρόν στον νοκετό, δεν του επιτράπηκε αφού δεν συνηθίζεται στις περιπτώσεις της κεσαρικής. Παρ' όλα αυτά, δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της γλυκιάς Ιωάννας. Όπως μάθαμε, η μικρή γεννήθηκε μεγαλούτσικη, αφού ζύγιζε 3 κιλά και 180 γραμμάρια. Ενώ, αν και είναι νωρίς ακόμη, όσοι την είδαν λένε πως μοιάζει πολύ στον μπαμπά της, ωστόσο έχει πάρει το εκφραστικό βλέμμα της μαμάς της. Μάλιστα, πριν από λίγο μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας ο γυναικολόγος της Ιωάννας Μπούκη, Ευάγγελος Δεδούδης. Ήτανε χθες το πρωί, ήτανε λίγο αγχωμένοι, προχωρήσαμε γρήγορα και βγάλαμε όμως το παιδί και κατόπιν έπρεπε να βλέπατε το χαμόγελο και τον δυο, το οποίο ήτανε, τα έδειχνε όλα. Η μικρή Ρόιτερ, η οποία έμοιαζε πολύ στον μπαμπά της, ήτανε πάρα πολύ καλά. Και όλα έχουν πάει μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, τέλος. Θα μείνει κι άλλο η Ιωάννα στο μαιευτήριο? Νομίζω ότι θα φύγει η Χριστούγεννα την επόμενη μέρα. Κοντά στο ζευγάρι ήταν οι γονείς τους, αλλά και οι στενοί τους φίλοι, που γέμισαν με δώρα και λουλούδια το δωμάτιο. Στενός φίλος του Αντώνη Ρόιτερ μου αποκάλυψε πως ίσως ήταν η μοναδική φορά που είδε τον δημοσιογράφο να συγκινείται, ενώ από χθες δεν έχει μάτια για άλλη παρά μόνο για την κόρη του. Μπράβο, Αντώνη, να σας ζήσει και η Ιωάννα. Παχθέ! Τι τέλεια! Ναι. Τι λέτε? Ναι, να πούμε για αυτό το 2014, ότι είναι για καλό σκοπό, έτσι, δεν τα φοράμε έτσι, δεν είμαστε καραγκιοζάκια. Όπου τα βρείτε, τα παίρνετε. Είναι για καλό σκοπό. Βοηθάμε αυτή τη στιγμή, δεν θα πούμε και πολλά πράγματα γύρω από αυτό, αλλά ακούστε μας, σας τα διαφημίζουμε, να το ξέρετε. Όπου τα βρείτε, πάρετε τα, φορέστε τα, διότι έτσι θα βοηθήσετε κόσμο. Λοιπόν, έχω την αίσθηση, καταρχάς να ευχηθούμε στο ζεύγος, να είναι πάντα χαρούμενο, ευτυχισμένο, ερωτευμένο μαζί με το μωράκι τους. Μια χαρά βγήκε. 3,180. Μια χαρά, ωραίο ήταν, ωραίο, μια χαρά. Μεγαλούτσικο, στρουμπουλό. Καλό, 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 καλό. Και χριστουγεννιάτικο, με το καλό να επιστρέψουν στο σπίτι και να περάσουν υπέροχα και τις γιορτές και το υπόλοιπο βέβαια της ζωής τους. Και έχω την αίσθηση, θα το πω, ότι η αποχώρηση της Ευαγγελίας Αραβανή ήταν πιο σοκ και από το ότι έφυγε Τζανάν. Δηλαδή, ειλικρινά. Ειλικρινά. Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, όπου εγώ τώρα θα σηκωθώ. Τι με καπνίζετε αφού θα με σηκώσετε? Πάω. Στο δώρο μου. Δεν μπορώ να ανοίξω μεγαλύτερο διασκελισμό από αυτόν. Το έχετε καταλάβει, έτσι. Να το! Δωράρα! Δωράκλα! Κυρίες και κύριοι μου, 42 ιντσών LED τηλεόραση.
πιο έξυπνη και από τις έξυπνες. Διότι συνδέεται και με smartphones και με tablets και μπορείτε να σερφάρετε, να είστε στα social media, να κάνετε like όπου γουστάρετε, unlike όπου δεν γουστάρετε, να σερφάρετε. Έχετε όλες τις τρελές εφαρμογές που μπορείτε να κατεβάσετε. Να αναπαράγετε βίντεο, να βλέπετε ταινίες, να ακούτε μουσική, να βλέπετε φωτογραφίες. Τα πάντα μπορείτε να κάνετε από αυτή την υπέροχη 42 ιντσών τηλεόραση και έχει και δέκτη WiFi επίσης, θέλω να σας πω. Όλα αυτά εσείς τα διεκδικείτε στο 14748, στο μίνι, στο τηλέφωνο που σας περιμένει ή τηλεόραση, αφού όμως πρώτα πληκτρολογήσετε τον τριψήφιο αριθμό που θα ακούσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί το θέμα μας εδώ είναι ποιος θα είναι πιο γρήγορος. Ο πιο γρήγορος θα κερδίσει το δώρο μας. Σήμερα είναι προπαραμονή Χριστουγέννων. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να αποκτήσετε ένα υπέροχο δώρο ή αν δεν θέλετε το κρατήσετε εσείς, να το κάνετε σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Μη χάνετε ευκαιρία. Άντε πάμε, τελευταία μέρα! Σου και τίποτα σπουδαίο. Ζητάω συγγνώμη, μη με παρεξηγήσεις. Μα απ' τη ζωή μου πέρασες χωρίς να μ' ακουμπήσεις. Έτσι, λοιπόν, το νέο τραγούδι της Ελένης Χατζίδου που είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σας, χρόνια την πολλά. Την έχω αγάπη μου, τη λες εσύ έτσι χήμα. Αν τη λέω. Και όποιος αντέξει. Όλα τα λέω, έτσι ακριβώς. Έξω από τα δόντια. Έτσι, μπράβο. Και σε όποιον αρέσουν. Για τους άλλους. Δεν θα μπορέσει. Καθόλου. Τι κάνεις, νέο τραγούδι με το Φίβο. Ναι, συνεργασία με το Φίβο, επιτέλους, επιτέλους. Το ήθελες πολύ, ε. Ναι. Και ποιος δεν θα το θέλει να μου πεις. Μα το σκεφτόμουν από την πρώτη στιγμή που πήγα σε Spicy, έλεγα πότε θα έρθει ο καιρός να κάνω με το Φίβο δουλειά. Και ναι, λοιπόν που ήρθε και εμείς θα το ακούσουμε και στη συνέχεια το τραγούδι αυτό. Εγώ όμως θέλω να σε ρωτήσω πρώτα, ξεκινήσω από τα πιο πρόσφατα. Είσαι καλά, παιδί μου. Κάτι διαβάζαμε το Σαββατοκύριακο μέχρι και τρίφερα στενοφόρο να σε πάρει από το μαγαζί. Ενώ είμαι καλά, δηλαδή δεν έχω έννοιες, ούτε άγχος ιδιαίτερο για κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνέβη αυτό. Με πιάσε πάνω στη δουλειά. Την ακόμα ώρα και τώρα. Στην πίστα. Για να καταλάβεις το έχω και τώρα, δηλαδή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, να ξέρει και ο κόσμος. Τι μην... νιώθεις, δηλαδή. Έχω δύσπνοια και ταχυπαλμία. Καλά, πάνω στη σκηνή μου διάσαν τα χέρια μου, αφού νομίζω ότι θα πάθω έφραγμα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι το έφραγμα, αλλά είναι κάπως έτσι, επειδή μου έχουν πει για μουδιάσματα και τέτοια. Κρίση πανικού μου βγάζει τώρα, δεν ξέρω, επειδή έχω περάσει κρίση πανικού δύο στιγμή. Μου το είπανε τρία άτομα αυτό. Και μου το είπε και ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός, ότι ξέρει από φίλους, νομίζω το έχει πάθει και ο ίδιος. Απλά δεν ξέρω τι σημαίνει κρίση πανικού. Η κρίση πανικού είναι αυτό που περιγράφει. Ξαφνικά νιώθει ότι πνίγεσαι, ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, σε πιάνει τρέμουλο, σε πιάνει ταραχή. Δεν ξέρει τι έχει και επειδή δεν ξέρει τι έχει, αλλά είναι πολύ έντονα τα σωματικά συμπτώματα, σε πιάνει η ταραχή, νομίζω ότι πεθαίνει. Εγώ είχα την αίσθηση ότι πεθαίνω. Είχα πάει στου γονεί μου και μου λέγανε τι έχει, λέω δεν ξέρω, πεθαίνω. Θα πεθάνω, πεθαίνω. Το ένιωθα ότι πεθαίνω. Ενώ σου ήρεμη. Δηλαδή, εμεί γελούσαμε πριν στο καμαρίνι, πριν βγω, ήμουν καλά. Ναι. Με το που πάτησε το πόδι σου πάνω στην πίστα έγινε αυτό. Ούτε καν το πρώτο κομμάτι. Δηλαδή, λέω το πρώτο κομμάτι, είμαι μια χαρά. Μετά αρχίζω να νιώθω ένα σφίξιμο εδώ, μου διάζουν τα χέρια μου, νιώθω ότι παγώνουν τα χέρια μου. Λέω, α σφίξω τα δόντια μου, γιατί μου έχει τύχει πολλές φορές να τραγουδήσω και να μην έχω διάθεση, να έχει συμβεί κάτι κακό. Και εντάξει, το βγάζω, χαμογελάω. Ο κόσμος που ήρθε να περάσει καλά δεν έχει καμιά αυτή, το δικό μου το πρόβλημα τώρα να συμπάσχει, να του δείξω ότι κάτι δεν πάει καλά. Και λέω, θα τη βγάλω. Ένιωθα ότι αν δεν σταματήσω το πρόγραμμα, θα πάω στο διαστό. Ναι, ζήτησα είπες συγγνώμη. Κάτι στον κόσμο. Σταμάτησα την ορχήστρα, έκανα φινάλι, είπα συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω, δεν νιώθω καλά. Και ήταν και Σάββατο βράδυ, έτσι. Το είπε και μάλιστα, μετά τι έγινε. Ήρθε μπήκα κάποιος... μέσα, μπήκα στο πρώτο καμαρίνι που βρήκα, ήταν, είναι τη Πολίνα Χριστοδούλου που είναι στο μαγαζί. Τα παιδιά πάθανε σοκ γιατί δεν μπορούσα ούτε καν να του πω τι συμβαίνει. Πήγα στον καναπέ, ο συνεργάτη μου κατάλαβε κατευθείαν μου άνοιξε το φόρεμά μου. Ήρθε το στενοφόρο. Με το που ξάπλωσα ένιωσα καλύτερα, αλλά αυτή τη δύσπνοια την έχω ακόμα και τώρα. Και το έπαθα και χθες. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Βέβαια, χθες μπορώ να το πάθα και από. Πήγες όμως, δεν πήγε. Πήγες στο γιατρό, έτσι. Έχεις κάνει εξετάσεις. Έκανα καρδιογράφημα, έκανα αιματολογίες, δεν έκανα βέβαια. Πρέπει να πάω. Έπεσε τώρα και σε περίοδο γιορτών που είναι ακόμα πιο. Τι τρως όμως, δεν τρως. Τρως, δεν είναι ότι δεν τρως. Όχι μόνο τρώω, τρώω και υπερβολικά. Δηλαδή, γιατί. Καλή, μήπως είσαι έγκυος. Διάφορα, για... Όχι, έγκυος δεν είμαι σίγουρα. Α. Εξαντλητική δίαιτα που γράψαμε ότι κάνω, δεν κάνω, δηλαδή 5-5 τα μελομακάρονα, έτσι. Μελομακάρονο κουραμπιές, μελομακάρονο κουραμπιές. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Δεν αγχώνομαι για κάτι ιδιαίτερα. Ίσως είναι αυτό, δυσισορρευμένο άγχος από πριν, γιατί πέρασα, πιέστηκα, πέρασα δηλαδή δύσκολα. Γιατί κάποια στιγμή ήταν το dancing μαζί με πρεμιέρα του μαγαζιού και μαζί με διάφορα για τη δουλειά, με το στούντιο. Πέσαμε όλα μαζί. Μόνο που σκέφτομαι. Να σου πω κάτι. Σε βλέπω ακόμα και τώρα. Αγχωμένη είσαι. Χαλάρωστο, το ζωή είναι ωραία.
Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Αυτό. Και χθες έπαιρνα μασούλες στο μαγαζί, τραγουδούσα και... Αλλά τι να σου... Καταρχάς, όσο το σκέφτεσαι τώρα, θα έχεις περισσότερες πιθανότητες να το πάθεις. Βγάλε το από το μυαλό σου, δεν είναι τίποτα. Όλοι το παθαίνουν. Δεν σου φτάει, αυτός ο άνθρωπος δεν σε προσέχει που έχεις δίπλα σου. Και εγώ μάθω την και ο κούκλος, εγώ μάθει. Καλονός. Πολύ χαίρομαι. Καλονός έχω μάθει ότι είναι. Ωραίος είναι. Και συγγενείς του Θάνου Πετρέλη. Και συγγενείς του Θάνου Πετρέλη. Ναι, είναι ξαδερφός του πρώτος. Αυτό δεν το ήξερα, αλήθεια. Ναι, είναι ξαδερφός του. Και εκεί το γνώρισα. Από το Θάνο. Είχαμε πάει στην αυλία στην Αμερική και έγινε δηλαδή στο εξωτερικό. Και ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Δεν ήταν με την πρώτη ματιά και νομίζω ότι γι' αυτό... Αυτή είναι η χειρότερη τελικά. Ναι, είναι χειρότερη. Ναι, αρρωσταίνεις με την πρώτη ματιά. Ναι, αλλά εσύ σε αλλού το πλευρό τύχηκες νύφη. Χειρότερη αυτό... εννοώ, βρε παιδιά, γιατί κάτσε μου βάλανε χέρι. Τι τη λες τη γυναίκα ότι είναι χειρότερη εννοώ, ρε παιδί μου, όταν βλέπεις τον άλλον και παθαίνεις πλάκα από το πρώτο λεπτό. Έτσι όπως σου έρχεται, έτσι σου φεύγει. Ναι. Όταν τον άλλον τον βλέπεις και λες εγώ με αυτόν ποτέ. Έρχεται σιγά σιγά. Σιγά σιγά σου έρχεται σφαλιάρα που εκεί δεν το περιμένεις. Έρχεται... Δεν έχεις ακούσει ότι οι ωραιότερες βραδιές έχουν ξεκινήσει με το εγώ δεν θα βγω. Η μεγαλύτερη έρωτας με το εγώ με αυτόν ποτέ. Και τα ωραιότερα ξενύχια άσε με μια άλλη φορά. Είναι αλήθεια. Έτσι ακριβώς, το πιστεύω, το πιστεύω. Γιατί μου έχει τύχει αυτό το κατακέφαλο να δω και να σοκαριστώ και όλα αυτά. Και είχα αρρωστήσει, δηλαδή μου βγήκανε πράγματα που δεν τα είχα μέσα μου. Βγήκε υπερβολική ζήλια. Αρρώστια, αρρώστια. Να σου πω όμως κάτι. Εδώ στα πλάνα, για να μην μπερδευτούμε, με άλλο σου βλέπουμε να παντρολογιέσαι. Αχ, και σαν... τι ωραίος γαμπρός. Τι ωραία νύχτα. Τι ωραία νύχτα. Έλα, μια και σε βλέπουμε τώρα με τον ηθικό, πόσο καιρό είσαι με το αγόρι. 3 χρόνια. Τι! Πολύ. Καλέ, εγώ νόμιζα ότι πρόσφατο. Όχι, όχι, είμαστε. Είμαστε. Είστε 3 χρόνια. Είναι ένα καλό διάστημα για να φορέσει και κανένα. Καλό, δεν ήταν κανένα δίμηνο, τρίμηνο, ήταν φρέσκο το θέμα. Απαντρεύεσαι δηλαδή εσύ. Όχι, ούτε αυτό. Μετά τη διετία το συζητάς. Δεν έχουμε συζητήσει έτσι κάτι, ούτε δηλαδή για συγκατοίκηση κι αυτά. Ίσα-ίσα τώρα που είναι η δουλειά μου και με τον βέβαια που είμαστε συχνά και έχουν πέσει όλα μαζί, βλέπω να με χωρίζει. Άντε καλέ που θα σε χωρίσει. Θα σε χωρίσει τέτοιο κορίτσι πράγμα, δεν θα πάει πουθενά. Πείτε και εσείς κάτι. Πόσο χρόνο είσαι, αγάπη μου. Είμαι, έχω... Πόσο είσαι, είσαι μετά τα 30. Άντε καλέ, πες τον φωναχτά. Πες το. Είμαι. Να είσαι 35 σαν και εμάς, αποκλείεται. Είμαι στην ηλικία σου ποτέ. Σιγά δεν πειράζει. Το θέμα είναι πόσο φαίνεις και πόσο νιώθεις. Πόσο φαίνομαι. Και οι ηλικίες είναι 40, 30, 30. 28. Να χαρά. Λέγε μου ρε πόσο είσαι τώρα. Ναι, άντα σου λέω. Μην το πες το δυνατά, από το 30 μέχρι το 40 είναι 10 χρόνια. Όχι, αποκλείται. Δεν σου φαίνεται πάντως, μια χαρά είσαι. Αλλά λέω στα 35-36 λέω να το κάνω αυτό. Okay, έτσι, ναι. Δεν ξέρω. Στα 35-36 θα τα κάνουμε όλα. Θα περιμένω. Νομίζω ότι είναι 3-4 ηλικίες αυτές. Είναι 27 που βάζεις κάποια. Στα 27, ρε παιδί μου, τρως την πρώτη. Σταμάτα εσύ μέσα στα αυτή μου, σταμάτα! Στα 27 συνειδητοποιείς ότι είσαι 27. Άμα είσαι γυναίκα και λες τώρα πρέπει να αρχίζω να ψάχνω να βρω αυτόν που θα. Στα 30 τρως μια φλασία και λες τώρα εγώ θα κάνω οικογένεια, ειδικά αν τον έχεις βρει. Εντάξει, ή θα την κάνεις και μετά πιθανότατα θα χωρίσεις. Ή εκεί γύρω στα 30 που νομίζω τον έχεις βρει, μετά από λίγο θα φας τη φλασία και θα τα γκρεμίσεις όλα. Θα είσαι 33 και ελεύθερη από την αρχή. Και θα φτάσεις σε 35 και θα κάνεις ό,τι την έκανες στα 15, στα 20, στα 22. Εκεί πότε θα γίνω μάνα. Αν θέλεις να γίνεις μανούλα. Η μεγαλύτερη φοβία μου από μικρή ήταν αυτή. Μήπως δεν μπορέσω να κάνω παιδιά. Κοίτα, αυτό το έχουν όλες οι κοπέλες. Εγώ 18 χρονών πήγα στον γυναικολόγο μου κλαίγοντας και του λέω πες μου αν μπορώ να κάνω παιδιά. Αλήθεια. Δεν το πιστεύω αυτό. Στορκίζομαι στη ζωή μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στορκίζομαι στη ζωή μου. Θεός ο γυναικολόγος μου, κύριε Στρατέξη, αγαπημένη μου Νικόλα, σ' αγαπώ. Λοιπόν, και μου λέει. Έχεις τον ίδιο γυναικολόγο. Από τα 17, κάτσε καλά να σου πω. Από τα 17 με τον ίδιο γυναικολόγο. Φανταστικός. Και μου λέει, μην αγχώνεσαι, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αρκεί να το δοκιμάσεις. Του λέω, όχι, δεν θέλω να το δοκιμάσω. Τότε μου λέει, χαλάρωσε. Ξαναπήγα μετά από 2 χρόνια. Πήγα στην γιατρού, λέω, πες με, μπορώ να κάνω παιδιά μου. Μπορείς. Πήγα τις προάλλες και του λέω, γιατρέ μου, 35άρισα. Τι νοιάζει, μου λέει. Ναι. 35. Ναι. Τι σε νοιάζει, μου λέει, ακόμα μου κάνει μια δεκαετία τουλάχιστον, μου λέει, να κάνει τη ζωή σου. Του λέω, γιατρέ, εσύ είσαι δικό μου άνθρωπο, μ' αρέσει. Είπε 10 χρόνια. Ναι, είπε 10 χρόνια. Ο γιατρό, ο επιστήμονα. Ναι, Ελεονόρα, δεν τα αφήνει αυτά. Αυτό είναι πολύ δυτικό. Εντάξει, πάμε στον τάξη, γιατί ο αρχισυντάκτη πρέπει να έχει βγάλει φλίκτενε πάνω. Έφυγε η Ευαγγελία Ραβανή. Ένα από τα μεγαλύτερα φαβορή. Ναι, δηλαδή ξέρω. Είναι πραγματικά ένα σοου ανατροφών. Έφυγε η Ευαγγελία λοιπόν. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι έκπληκτοι έμειναν και όσοι το είδαν χθες το βράδυ. Έκπληκτοι και όσοι το παρακολουθούσαν σήμερα το πρωί. Και ο Γιώργος Γιάγκας ανάμεσα σε αυτούς. Ένα κορίτσι
που θεωρούσαν όλοι θα είναι στον τελικό ή τουλάχιστον στον ημιτελικό. Ήταν, όπως είχαμε πει, όλοι επαγγελματίας χορεύτρια. Τελικά βρέθηκε αντιμέτωπη επίσης με την έκπληξη τη Μέρη Σινατζάκη και τελικά η Ευαγγελία ήταν εκείνη που αποχώρησε. Πάμε να δούμε, γιατί ήταν και θέμος εχθές Κρητής, είχε γενικώς θέμα εχθές. Για πάμε να το δούμε. Από το Dancing with the Stars, λοιπόν, θα αποχωρήσει η Ευαγγελία και ο Βλαντιμίρ. Το φαβορί Ευαγγελία Ραβανή αποχώρησε από το ένατο live του Dancing with the Stars. Ευαγγελία και Βλαντιμίρ. Φανερά στεναχωρημένη και συγκινημένη για την αποχώρησή της, η Ευαγγελία Ραβανή ευχαρίστησε τον κόσμο, ενώ και οι κριτές βρέθηκαν προεκπλήξεως. Δεν το περίμενα καθόλου. Τι να κάνουμε, ούτε εμείς. Αδικία. Πες το τώρα που μπορείς. Να πάω εγώ στο The Voice. Έστειλε το Μουρούτσαλα να πάω εγώ αφού φεύγω από εδώ. Εσύ πρέπει να βλέπεσαι κιόλας. Για μένα η Ευαγγελία και ο Βλαντιμίρ ήταν σίγουρα ζευγάρι στο τελικό. Και είμαι πάρα πολύ και συναχωρημένη και είναι πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα που σήμερα στο ένα του live είναι σε αυτή τη θέση. Όσο για το χορό της, δεν απέσπασε και τόσο καλές κριτικές όπως τα προηγούμενα live. Θεωρώ και εγώ ότι δεν είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχουμε δει και που θα δούμε από σας στο μέλλον. Και τι δεν είχε το ένατο live της Κυριακής. Άγγελους, παραμύθια, κλακέτες, ροκ εμφανίσεις και καυτά φιλιά. Την παράσταση όμως έκλεψε ο Θέμος Αναστασιάδης, ο οποίος εμφανίστηκε ως χριστουγεννιάτικο δέντρο. Επειδή είναι πολύ με το παράπονο ότι η Αθήνα δεν έχει το πιο ψηλό δέντρο του κόσμου, τώρα έχει το πιο χοντρό δέντρο του κόσμου. Όχι! Ως guest κριτής, οι ατάκες του και η ευρηματικότητά του την ώρα της βαθμολογίας έκαναν τους πάντες να λυθούν από τα γέλια. Κύριε Λάτσιε! Συγγνώμη να πω κάτι πριν τον κύριο Λάτσιο. Εδώ δηλαδή στους ανθρώπους ο αντένα τους έχει να δουλεύουν 17 ώρες για τον Μπρούσκο και μετά τους βάζει και 4 ώρες για τον Τάντζι. Ναι, άστα, θέλουμε. Τώρα είπα κάτι ποιοτικό, το οποίο δεν το κατάλαβες. Είπα, ξανά φορούσατε ένα μουσικό όργανο στα πόδια σας. Τρία χρόνια δεν έχετε πει τέτοια τάκα. Άσε με σε παρακαλώ. Η βαθμολογία του Θέμου είναι... Η βαθμολογία του Θέμου είναι... Το κλίμα ήταν άκρος χριστουγεννιάτικο και τα ζευγάρια χόρεψαν freestyle. Είδαμε το Μιχάλη Μουρούτσο να χορεύει κλακέτες και τον Ισαΐα Ματιάμπα να είναι χιονάνθρωπος. Guest στο ένατο live του Dancing with the Stars ήταν οι πρωταγωνιστές της σειράς Μπρούσκο, Ανδρέας Γεωργίου και Ελένη Βαΐτσου, οι οποίοι πάνω στον παθιασμένο χορό τους αντάλλαξαν και ένα καυτό φιλί που δεν έμεινε ασχολίαστο. Απλά τους επιτρέπει να φιλιούνται που δεν ήταν μέρος της χορογραφίας. Δεν δυσκολεύτηκαν για το αυτό είδα. Ήσατε να έρθει ο Αχιλλέας και η Μελίνα. Επειδή μας είχαν κάνει την τιμή να έχουμε γνωριστεί από κοντά, πρέπει να πω ότι είχα την καλύτερη ιδέα για τα δύο αυτά άτομα, τα οποία την έχασα τελείως μετά από αυτά τα πράγματα που είδα. Το φίλι σε χάλασε, είμαι σίγουρη. Μέσα από την κριτική του, ο Γιάννης Λάτσιος μάλιστα αποκάλυψε πως το Dancing with the Stars θα συνεχιστεί και του χρόνου. Νομίζω ότι είναι έτοιμοι στην επόμενη σεζόν να έρθουν κανονικά ως διαγωνιζόμενοι με διαφορετικά ζευγάρια. Σάκη Ρουβά χόρεψε η Καταρίνα Στικούδη και πήρε το πρώτο της εννιάρη στο φετινό Dancing. Κάτια Δαντουλάκη. 9. Την υψηλότερη τηλεθέαση με ποσοστό 45,4% έκανε το show την ώρα που όλοι οι διαγωνιζόμενοι βρίσκονταν επί σκηνής και έκαναν μαραθώνιο χορού. Την ώρα που χόρευε η Ευαγγελία Ραβανή, η τηλεθέαση άγγιξε το 44,5%. 44,2% σημείωσε η χορογραφία των πρωταγωνιστών της σειράς Μπρούσκο. Αχ, το φορεμά μου, το είδατε το τάγκο που το φοράγανε. Το φορεμά σου είδες εσύ. Εσένα είδα, τη σωσία σου. Δεν μοιάζω εγώ καλέ. Τη φιλούμπα με τη γλώσσα, δεν την είδες. Εντάξει, δεν με ενοχλεί εμένα αυτή.
Μήπως έχουν κάτι τα παιδιά μεταξύ τους. Και να έχουν ωραία, δεν είναι να το εκφράζουν στην τηλεόραση. Ωραία, για μας μια χαρά, είναι ωραία. Είναι και ο ζουν τον απόλυτο έρωτα στη σειρά. Τώρα, αν τον ζουν στην πραγματικότητα, πολύ ρε, αφήστε τους έρωτες εκεί πέρα. Γιατί? Που είναι μια χαρά να τους ζουν οι άνθρωποι. Αυτό χρειαζόμαστε. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε τίποτα άλλο, βρες Ελένη μου? Όχι. Καψούρα δεν θέλουμε για να μας τη βιδώνει άλλο στο κεφάλι και να περνάμε καλά? Μα τώρα, τι καθόμαστε να κάνουμε όλα τα άλλα έρχονται και φεύγουν. Γι' αυτό και η Αραβάνη έφυγε. Θέλω και πήρε... να σας αποδείξω ότι η καψούρα είναι το νούμερο ένα. Ό,τι και να υπάρχει, κρίση να υπάρχει, αυτό έγινε το άλλο, τα προσωπικά σου θα είναι πάντα αυτά που θα σε απασχολούν περισσότερο. Αυτό είναι αλήθεια, γεγονός. Η Αραβάνη πάντως έφυγε και δεν ξέρω τώρα άμα την ευχαριστιέται που έφυγε και θα πάει να φτιάξει μελομακάρονα στο σπίτι τη με τον Ηλία. Δεν ευχαριστιέται, αλλά εντάξει. Ξέρεις όλα, δεν πορώνεσαι σωμένης περισσότερο. Ναι, να σου πω, κάποιοι ήταν πιο έντονο που του συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, εμείς στην Ευαγγελία Αραβανή την είχαμε λίγο πιο στρατιώτη. Ήταν λίγο πιο παθιασμένη, ήθελε πιο πολύ την νίκη. Εγώ το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι είχε φανταστεί καλά και εγώ την είχα φανταστεί νίκη. Καλή, όλοι την είχαμε φανταστεί. Όλοι την είχαμε φανταστεί. Δηλαδή, πραγματικά αυτό είναι ένα παιχνίδι ανατροπών. Ποτέ δεν μπορεί να ξέρει ποιο θα είναι στο τελικό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με τον Dancing with the Stars. Και θέλω να πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με το σχόλιο που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί. Διότι αναφέρθηκε στην Ευαγγελία και στην Μέρη Σνατσάκη. Ναι, μεν είπε ότι η Ευαγγελία χόρεψε κατσίκι εχθές, χαρακτηριστικά αυτό είπε και μάλιστα είπε και μπροστά στην Ευαγγελία, άπεκτος, ακτύπητος θεός Γιώργος Λιάγκας, αλλά είπε όμως ότι και η Μέρη Σνατσάκη χόρεψε χειρότερα και ότι την προώθησε πάρα πολύ ως σκηνοθέτης. Γιατί άντεξε ουσιαστικά πολύ περισσότερο η Ευαγγελία στον μαραθώνιο που έγινε και έκανε ένα σχόλιο για τη θέση που χόρευαν οι κοπέλες. Η Μέρη Σνατσάκη ήταν μπροστά στην κάμερα και όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας και η Ευαγγελία εσύ μόνο στις τουαλέτες δεν χόρευες. Οι τουαλέτες είναι απ' την άλλη. Το ξέρει φαίνεται, δεν θα πήγε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Και ψήφισε λιγότερο το κοινό την Ευαγγελία από τη Σνατσάκη. Δηλαδή, πήρε περισσότερες ψήφους η Σνατσάκη από την Ευαγγελία στο κοινό. Πού θεωρώ εγώ ότι έγινε η αδικία? Πού? Δόθηκε χθες μια βαθμολογία 5 βαθμών στο μαραθώνιο του ροκ. Ναι. Mm-hmm. Αν λοιπόν εσύ εκεί έπαιρνε στους 5 βαθμούς. Τα ζευγάρια που μείνανε χόρεψαν rock and roll για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και σιγά σιγά η κριτική επιτροπή το ζευγάρι που δεν του άρεσε το. Αν λοιπόν εσύ έπαιρνε στους 5 βαθμούς, θα ήσουν πιο μπροστά από τη Σνατσάκη με αποτέλεσμα, ακόμα κι αν ο κόσμος ψήφισε περισσότερο τη Σνατσάκη από σένα, να μην αποχωρούσε εσύ. Για μένα εκείνη η αδικία. Εσύ πήδα και σαν κατσίκι να πούμε 10 λεπτά. Ναι. Με ωραίους όρους τα έχεις. Μα σαν κατσίκι πήδα. Πρέπει να μην πρώτη στο μαραθώνιο να βαλεχτεί. Σαν αυτό που λέμε κάτω σε Κρήτη, τα γκρίνια. Πλέον αγρίνια και σαν αγρίνια. Αδικήθηκε στο μαραθώνιο. Αδικήθηκε στο μαραθώνιο. Δεν βγήκε στο μαραθώνιο, όχι με. Έπρεπε να βγει η Ευαγγελία στο μαραθώνιο όμως τώρα. Κοίτα πώς είσαι πίσω. Φούξε, δεν είσαι. Α, πολύ. Και μετά να βάλετε αυτό που ήταν ο. Κοίτα. Αυτή είναι η Μέρη εδώ. Κοίτα η Μέρη πώς πάει. Η Μέρη περπατάει, ας πούμε. Μέρη κάνει σε κλόουν εκεί πέρα. Η Αραβανή που είναι, ρε παιδιά. Κοίτα πώς παίρνει η Ευαγγελία εδώ τώρα. Κοίτα. Κοίτα τη Μέρη. Κοίτα η Μέρη και η άλλη. Κοίτα, βλέπεις. Αντικειμενικά μιλάω όταν βλέπουμε. Όταν βλέπουμε, λέμε. Κάκη, μου στείλε μήνυμα. Πότε? Ότι δεν το ήξερα αυτό τώρα πριν από λίγο. Ότι χόρευε χθες με 2 ισχυρά παυσίπονα και 25 νέσεις στο πόδι. 25 νέσεις στο πόδι. Οπότε για όλα αυτά που είχε πάθει, εντάξει, φυσιολογικό ήταν να χόρευε έτσι στο μαραθώνιο. Ήταν τραυματίες η Μέρη. Ήταν τραυματίες και είχε πάρει και παυσίπονα από ό,τι ακούσαμε. Δεν αναφέρθηκε πολύ σε αυτό στο live όμως. Όχι, αλλά σπανάλι. Δεν είναι γίνεται, βγαίνουν άλλοι και το κάνουν, Χριστέ μου, drama queen. Γιατί όλοι είναι τραυματισμένοι έτσι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει τραυματιστεί. Ειδικά τώρα σε αυτήν την εποχή. Λογικό είναι, είναι εντατική προπόνηση. Πολύ. Από την αρχή και το η θλάση είναι το πιο απλό που παθαίνει εκεί μέσα. Όντως. Εσύ είχες πάθει, δεν είχες πάθει. Ευτυχώς, Παναγία μου, ευτυχώς, στην περίοδο του dancing δεν είχα πάθει τίποτα το ιδιαίτερο. Ένα τράβηγμα λιγάκι στο αχίλιο είχα πάθει. Καλά, και άπειρες μελανιές. Καλά, οι μελανιές ναι, ήταν τίποτα. Μέσα στο πρόγραμμα το καθημερινό. Η Κατερίνα προχθές ήταν μαύρο το χέρι της. Μαύρο. Πάντως δεν ξέρω αν πονάει περισσότερο η Μέρη Σνατσάκη με αυτά που άκουσε σήμερα το πρωί. Γιατί πραγματικά άκουγε. Ήταν γύρω στα 10 λεπτά. Εντάξει, κοίταξε. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του. Τώρα από εκεί και έπειτα, αν θα σ' αγγίζει ή όχι, είναι δικό σου θέμα. Αλλά το θέμα είναι ότι αποδείχτηκε ότι η Μέρη έχει ένα πάρα πολύ δυνατό κοινό. Βέβαια. Το οποίο επιστρατεύτηκε και την κράτησε μέσα στο παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε δώσει υποψίες ότι κινδυνεύει. Έτσι, γιατί μιλάμε τώρα δύο φαβορί. Δύο φαβορί. Το είναι, πραγματικά ήταν το χθεσινό θρίλερ. Πάμε να δούμε τα φορέματα. Ναι. Λαπερότατη έκθεση η Δούκησα, μου άρεσε. Σου άρεσε, ναι, μου άρεσε. Και τώρα ήταν ωραία. Λόγω Χριστουγέννων, μάλλον. Πάμε να τα δούμε.
Εντυπωσιακή και άκρως εορταστική ήταν η εμφάνιση της Δούκισσας Νομικού στο ένατο live του Dancing with the Stars. Η ίδια φόρεσε ένα λαμπερό strapless φόρεμα που ακολουθεί τη γραμμή του σώματός της, αναδεικνύοντας την τέλεια σιλουέτα της. Μάλιστα δεν παρέλειψε να αυτοσαρκαστεί. Εσείς πώς είστε? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Απλή απόψε. Είμαι μία απλή, θα έλεγα, γυναίκα. Βεβαίως βάλαμε τα καλά μας. Πρόκειται για ένα φόρεμα του οίκου Κωνσταντίνος Μελής Μπαϊλάσκος, ειδικά σχεδιασμένο μόνο για εκείνη. Για την υλοποίησή του χρειάστηκε να κεντηθούν χειροποίητα 14.000 μικροί κρύσταλλοι σε 30 μέρες από εξειδικευμένες μοδίστρες του οίκου υψηλής ραπτικής. Το χτένισμα της Δούκισσας απλό. Τα μαλλιά σχεδόν ίσια με ελαφρύ κυματισμό και το μακιγιάζ σε γηίνους τόνους. Εντυπωσιακή για ακόμη μια φορά και η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Η ίδια φόρεσε μια μαύρη τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ και λεπτομέρειες δαντέλας που φέρει την υπογραφή Βελουδάκης. Η Ντορέτα αυτή τη φορά δεν φόρεσε κάποιο αξεσουάρ. Όσο για τα μαλλιά ήταν βακ μπούκλες και προτίμησε με το μακιγιάζ να τονίσει περισσότερο τα μάτια της. Για άλλη μια φορά και οι διαγωνιζόμενοι παίκτες εντυπωσίασαν με τις 6 εμφανίσεις τους. Η Κατερίνα Στικούδη, ντυμένη στα λευκά, δεν έμεινε ασχολίαστη από το Θέμο Αναστασιάδη. Ήταν μια χορογραφία η οποία είχε μια πολύ ωραία θέλεια, την οποία την υποστηρίξατε θαυμάσια και στην κίνηση και στην έκφραση και ενδυματολογικά. Με πολύ πιστεύω. Ευχαριστούμε. Αφού δεν έχει ρούχα. Έχει αυτά. Θέμο, έχει αυτά που χρειάζεται. Για να ταξιδεύει φαντασία. Καλό ταξίδι. Αποκαλυπτική εμφάνιση και για τους πρωταγωνιστές του Μπρούσκο. Η ηθοποιός Ελένη Βαΐτσου έδειξε τη σεξι πλευρά της φορώντας ένα ασύμετρο μαύρο μίνι φόρεμα με λεπτομέρεια δαντέλας. Ροκ εμφάνιση και για τη Μέρη Σινατσάκη. Με σεξι λεπτομέρεια την αποκάλυψη των καλογυμνασμένων κοιλιακών της. Ωραία φορέματα. Δεν είχε και πολύ πιασάρικο τραγούδι τώρα, συγγνώμη, άσχετο. Το Μικρότη Παλαιστή. Ναι, η Μέρη. Το φόρεμα της Δούκισσας μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά είναι φοβερή, είναι εντάξει. Κωνσταντίνος Μελής Μπαϊλάσκος είναι για μένα top. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη της εμφάνισης. Έχει τα ωραία νεφικά, πιστεύω. Αυτό μπορούσε να φέρει την εμφάνιση. Ναι. Από εκεί θα συντήσουμε νυφούλα, κοριτσάκι μου. Ναι, γιατί. Μην αγχώνεσαι. Ναι, δεν αγχώνω καθόλου. 1,5 χρόνο από τώρα το δηλώνω. Τις παντρεύεσαι 1,5 χρόνο από τώρα. Τέλεια, να το είδες. Ημερομηνίες. Μου το είπε μια φίλη μου που μου είπε τον καθένα. Είναι και καλοκαίρι. Μια χαρά. Ελένη μου, εσύ πες μας τα δικά σου. Εγώ στο Ποσειδόνιο ακόμα. Εχθές έβλεπα, είχε πάει μια φίλη μου πώς τα λουλούδια από το Ποσειδόνιο το βράδυ. Και ρέαν τα λουλούδια στο Facebook. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Εν τω μεταξύ, πριν τις γιορτές, λίγο πολύ όλοι φοβούνται γιατί λες ο κόσμος κρατιέται, δεν βγαίνει τόσο πολύ για να βγει παραμονή ανήμερα. Εχθές ένας πανικός. Μπράβο, ρε, και μου είχε και αυτό που μου είχε, λέω δηλαδή. Έλα, δηλαδή, μια χαρά τώρα. Μην ανησυχείς, μην αγχώνεις, την υγεία σου να έχεις. Καλά, δεν το συζητάω. Αυτό να είμαι καλά, γιατί έχουμε και εξαήμερο μπροστά μας. Θα δουλέψουμε δηλαδή τώρα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, όλες τις μέρες. Θα πάμε όλες τις γιορτές. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει αυτό το σχήμα. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει από το Μάρτιο. Με ποιο τραγούδι βγαίνεις? Βγαίνω με τα χειρότερα. Δεν βγαίνεις με αυτό που είναι το καινούριο σου? Όχι, γιατί περιμένω λίγο να το γνωρίσει ο κόσμος πρώτα. Ακόμα δαιμονίζονται με το χειρότερα. Δηλαδή, με το που το πούνε γίνεται ένα σχαμούλι. Οι γυναίκες κυρίως. Ναι, πιο πολύ γυναίκες αλλά και άντρες. Μου φαίνεται τόσο περίεργο που ένα κομμάτι που έχει βγει πάνω από χρόνο. Που ακόμα ξέρεις το ζητάνε. Είναι ο στίχος πάρα πολύ must. Χειρότερη είναι. Μια χαρά το. Δεν το σκέφτηκες εσύ ποτέ, άμα είσαι γυναίκα που είσαι? Το σκέφτομαι. Εγώ τώρα χρόνο που είναι γιορτές. Γιατί? Μέρες που θα λέω χειρότερο. Έλα μου, εντάξει, σιγά. Αυτό λίγο με αγχώνει. Αλλά μετά λέω αυτό το κομμάτι και έχει 1,5 μήνα που βγήκε. Και ακούω το τραγουδάνε από κάτω. Δηλαδή ξέρουν τα λόγια και είναι πολύ σημαντικό. Σ' αρέσει αυτό. Σε γεμίζει σαν καλλιτέχνη, έτσι. Ναι. Το πάνε είναι να γνωρίζω ο κόσμος τα τραγούδια σου, να έρχονται μετά που έρχονται στο καμαρίνι να μου λένε ότι ξέρω και αυτό, ξέρω και το προηγούμενο, το κεφάλι γύριστο που είχε βγει. Βέβαια, βγάλαμε πολύ γρήγορα το καινούργιο, οπότε δεν πρόλαβε να ακουστεί πολύ το προηγούμενο.
Και τρελαίνομαι γιατί είμαι και πολύ φρέσκια, πολύ νέα. Το ότι σε εμπιστεύτηκε ο Φίβος νομίζω είναι για σένα πολύ σπουδαίο. Αυτό όταν πήγα στο στούντιο, εντάξει, ήμουν εκεί, μπορεί να είναι το άγχος από εκεί να μου έχει βγει τώρα. Όταν πήγα στο στούντιο μαζί του δεν τον είχα γνωρίσει πριν, δηλαδή ήξερα... Ψαρωτικός ο Φίβος, ωραίος τύπος, πολύ ωραίο παιδί. Πολύ ωραίος τύπος. Είναι σοβαρός, μετρημένος, θα σου πει ότι πρέπει να πει, δεν θα πει ούτε σάλτες να βάλει κάπου, ούτε να πει πράγματα που δεν χρειάζονται. Μπήκα στο στούντιο, λέω εντάξει, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα πολύ καλά. Τελείωσα σχετικά γρήγορα δηλαδή. Μπράβο. Βέβαια, καθώς έχετε άγχος να συνεργάζεστε μαζί τους, γιατί είναι εγγύηση. Έχετε σίγουρα επιτυχία. Γιατί είναι εγγύηση ο άνθρωπος. Ναι. Απλά ξέρεις ότι θα το πω το τραγούδι όπως το θέλει. Γιατί δεν είναι απλά να το πεις. Πρέπει να δώσεις χρώματα στη φωνή σου, να έχεις μια μελωδικότητα. Και πρέπει να το πεις και όπως το έχει εμπνευστεί και ο δημιουργός. Δηλαδή, εσύ μπορείς να έχεις έναν τρόπο. Πόση ώρα παίρνει για να ηχογραφηθεί ένα τραγούδι? Εγώ έκανα 2 ώρες. Που θεωρείται πολύ λίγος χρόνος. Μπορεί να κάνεις και μήνα για να γράψεις ένα κομμάτι. Αλήθεια. Κάθε μέρα στο στούντιο, δηλαδή. Ναι, για ένα κομμάτι. Γιατί μπορεί να είσαι το κουπλέ σε μια φράση να θέλει ένα τονισμό που να μην το μπορείς να το κάνεις, ένα γύρισμα δύσκολο. Και μετά παίρνετε τα καλά κομμάτια από τις προσπάθειες και κάνετε μοντάζ και βγαίνετε τραγουδί. Γίνονται, αλλά δεν είναι καλό. Δηλαδή, ειδικά ο Φίβος δεν το κάνει αυτό, κόψε ράψε. Γιατί ακούγονται αυτά τα πράγματα. Τα πολύ φτιαγμένα, το στρώσιμο, ξέρεις, οι καταλήξεις και αυτά, ακούγονται. Δηλαδή, εμένα μου έλεγε, πες το ρεφρέν μία και έξω. Δηλαδή, μπορεί να ενώσαμε το ρεφρέν, ένα άλλο ρεφρέν με ένα άλλο κουπλέ. Π.χ. Έτσι γίνονται τα στούντιο. Τα καλά. Αλλιώς οι άλλες παραγωγές φαίνονται πολύ. Κοριτσάρα μου, θέλω να σε ευχηθώ τα καλύτερα, γιατί πραγματικά είσαι πολύ ωραίο τυπάκι. Να είσαι πάντα γερή, δυνατή, μην τις φοβάσεις τις κρίσεις. Αυτό ξέχασέ το εκεί, πήγαινε πέρα καλά στο Ποσειδόνιο, με τον κόσμο, με τον αγαπημένο σου, με όλα. Χαλάρωσα. Θα είμαστε μαζί σου τα βράδια. Να έρχεσαι να σε ξεπετάω, σε ευχαριστώ, να σε κάνω, δεν πάρετε να θα γίνει σε λίγο. Και εμείς εσένα, θα έρθουμε συχνά. Πότε θα έρθείτε, δεν έγινε. Τώρα θα είναι γιορτέ. Είναι και οι φίλοι σου εδώ. Δεν είναι. Η Αφροδίτη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα την πάρω να φύγουμε σε αλληγή σαλαμέρι. Α, ναι, εντάξει. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, καλές γιορτές. Και εσύ το ίδιο, να είσαι καλά, αγαπημένη μου. Πολλά, 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 πολλά χρόνια, πολλά και ευχές από εμάς όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάω δωρό και πρέπει να σηκωθώ να υποθέσω. Μωρέ, μια προσπάθεια θα την κάνουμε. Έχω ένα πλάσμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Α, δεν είναι πλάσμα, είναι LED. Έχω ένα LED, λοιπόν, κυρίες και κύριοι μου εδώ. Το οποίο μπορεί να σας χαρίσει υπέροχες στιγμές χουχουλιάσματος με το αγαπημένο σας αγόρι, το αγαπημένο σας κορίτσι ή και το αγόρι και το κορίτσι, άμα μου είστε άτακτα, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά αυτές τις μέρες, Θέμη μου, τίποτα, άδειο, φύγαν όλοι, τους έδιωξα, σκυλιά, γατιά, γονείς, τα πάντα. Λοιπόν, για να έρθει μαζί σας αυτό το υπέροχο LED πλάσμα και για να απολαύσετε χριστουγεννιάτικες ταινίες, να παίξετε παιχνίδια, παίζετε, PlayStation και αυτά, ποδόσφαιρα, μπάσκετ, τα Χριστούγεννα για μπάσκετ, σας βάζω όλους κάτω αν θέλετε. Εσένα ειδικά, να μην σου θυμίσω, παλιά που ερχόμασταν σπίτι, ποιος ήτανε ο καλύτερος. Λοιπόν, 14-7-48, ο αριθμός στον οποίο διεκδικείτε το υπέροχο δώρο μας για να συγκεντρωθείτε και να μαζευτείτε όλοι μπροστά και γύρω από την τηλεόραση, ειδικά αυτές τις μέρες που είναι Χριστούγεννα, ευνοεί. Θα πάρετε τηλέφωνο, θα ακούσετε την κυρία, τον τριψήφιο αριθμό, θα τον πληκτρολογήσετε και αν μου είστε πιο γρήγορο, όσοι τηλεόραση απλά δική σας, τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα, τόσο απλά. Σήμερα, 23 Δεκέμβρη, τελευταία μέρα για σήμερα, λέω παιδί μου. Έχουμε αύριο εκπομπή, το ξέρω. Μισό λεπτό μου, χτυπάει το κινητό μου. Πηγαίνετε διαφημίσεις και έρχομαι. Τίποτα σπουδαίο, ζητάω συγγνώμη. Μη με παρεξηγήσεις, μ' απ' τη ζωή μου πέρασες χωρίς να μ' ακουμπήσεις. Είναι απόψη μου. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι αυτό που σου ζητάω. Αυτή η παραγγελιά. Ρε εσύ ευτύχη. Δεν... Α, την τηλεόραση θα σου πω. Πριν την πράγμα.
Παιδιά, σοκαρίστηκα γιατί μια φίλη μου μου αποκάλυψε ότι το έχει, το διάβασες. Έχει βγει και σε παντελόνι. Τι αλήθεια, αντρικό ή γυναικείο. Και τι κολακεύει. Δεν ξέρω, ρε Σπύρο, εσύ θα τα πεις αυτά, εσύ είσαι τα αγόρι. Λοιπόν, να πάω τώρα να μην πάω. Λέγε, θες από εδώ θες. Ωραία, η τηλεόρασή μας, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ και σας περιμένει. Υπέροχη, φανταστική, θέλει να γίνει δική σας, πάρτε την. 14-7-48, ο αριθμός στον οποίο το διεκδικείτε. Αχ, μου ήρθε μια ζάλη. Όχι, κάτσε κάτω. Κάτσε, δεν θέλουμε τώρα πράγματα μέσα στο 14 περίεργα. 13 έχουμε ακόμα. Μπορώ να πάω στα πάντα με το 13, να φύγει, να πάει από εκεί που ήρθε. Να, το μου φύγε πάλι το 2. Να, έφυγε. Τίποτα δεν με θέλει. Έλα, σε θέλουμε αυτά που θα κάνεις και ετοιμάζεις. Γιατί, τι ετοιμάζεις. Γιατί σε ξέρεις εσύ, τα ταξίδια σου. Ετοιμάζω, 14-7-48, κυρίες και κύριοι μου, το τηλέφωνο στο οποίο διεκδικείτε το δώρο μας με τον πιο γρήγορο τρόπο. Διότι θα είναι τρεις οι αριθμοί και πρέπει να πληκτρολογηθούν. Δηλαδή, γρήγορα. Λοιπόν, και τώρα θα σας πάμε λίγο από ό,τι ξέρω, θα στα πω σε συνέχεια. Λοιπόν, ένα φίλο μου. Ε, όχι τώρα όμως, θα τα πούμε σε λίγο. Να προχωρήσω εγώ σε πρεμιέρα. Ναι, θα πω έτσι σε πρεμιέρα. Ένα ή κανένα, εντυπωσιακή πρεμιέρα, Αντώνης Ρέμος και Άννα Βύση, η οποία επισφραγίστηκε με μια δυνατή μπαλάντα που μας μεταφέρει σε άλλη εποχή. Λαμπερή ήταν και οι καλεσμένοι που βρέθηκαν εκεί. Νίκος Καρβέλας μαζί με την Ανίτα Πάνια, όπως επίσης και η κόρη της Άννας Βύση, Σοφία Καρβέλα, με τον σύντροφό της Θανάση Πανουργιά. Και επίσης είδαμε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις, τη μητέρα του Αντώνη Ρέμου και φυσικά την αγαπημένη του Ιβόνη Μπόσνια. Α, ωραίο. Και ο καλός του φίλος Σάκης Ρουβάς. Πάμε, για πάμε. Πάντα θα είμαστε ένα για μένα. Εγώ κι εσύ. Λαμπερή πρεμιέρα έκαναν την Παρασκευή η Άννα Βύση και ο Αντώνης Ρέμος. Οι καλλιτέχνες μέσα από μικρά σκέτς ερμήνευσαν τις επιτυχίες τους σε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Πολλοί φίλοι αλλά και αγαπημένα πρόσωπα των τραγουδιστών έδωσαν το παρόν, ανάμεσά τους η μητέρα του Αντώνη Ρέμου, ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη, ο Κώστας Μαρτάκης με την Ντέμι, αλλά και ο πολύ στενός φίλος της Άννας Βύση, Μανώλης Κονταρός. Σήμερα ήρθατε να δείτε την κυρία Βύση και τον κύριο Ρέμου. Έχετε συνεργαστεί και με την κυρία Βύση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχουμε σε μια συναυλία Σαντορίνη. Ναι. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που την έχουμε συνηθίσει και την Άννα Βύση και τον Αντώνη Ρέμου. Οι μεγάλοι τραγουδιστές όπως η Άννα Βύση και ο Αντώνης Ρέμος μπορούν να τολμήσουν να κάνουν καινούργια πράγματα. Έχουν υπάρξει τόσο σχόλια που μου αναφέρονται ότι μπορεί να αποποιούνται τα μπουζούκια με αυτή την κίνηση. Εγώ αυτό που έχω να πω ότι είναι μεγάλοι τραγουδιστές. Είναι πολύ μεγάλοι. Και έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν αυτό που ονειρεύονται, να πειραματίζουν και να κάνουν αυτό που πιστεύουν. Από την πρεμιέρα του Αντώνη Ρέμου και της Άννας Βύση δεν θα έλειπε η Ιβόνη Μπόσνιακ, ο Νίκος Καρβέλας με την Ανίτα Πάνια, αλλά και η κόρη της Άννας Βύση, Σοφία Καρβέλα, με τον σύντροφό της, Θανάση Πανουργία. Οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν για πρώτη φορά επί σκηνής και το ντουέτο τους που έχει τον τίτλο και της φετινής του συνεργασίας «Ένα ή κανένα». Η
Μέσα από σκηνικά που θύμιζαν θεατρική παράσταση, οι τραγουδιστές ερμήνευαν τις επιτυχίες τους. Μικρά βίντεο κλιπς επί σκηνής. Ήταν η αγάπη δυστυχώς, ένας δείπνος μυστικός, ένα φιλ που πήρε φως. Πέρα όμως από τα εντυπωσιακά σκηνικά, η Άννα Βύση άνοιξε στο Ender TV και το καμαρίνι της, το οποίο είναι διακοσμημένο με το προσωπικό της γούστο. Μαύρος καναπές με πολύχρωμα μαξιλάρια και μεγάλα κεριά στολίζουν το καθιστικό στο καμαρίνι, ενώ στο πάτωμα υπάρχει ένα πολύχρωμο ethnic χαλί. Η Άννα Βύση δεν παρέλειψε να στολίσει και χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πραγματικά πολύ ωραίο το θέαμα. Το τραγούδι το τελευταίο είναι απίθανο, φανταστικό, ειδικά όταν το βλέπουν το ερμηνεύουν οι δυο τους πάνω στη σκηνή. Θέλω να σας πω ότι όλη η δουλειά είναι εξαιρετική και ο σκηνοθέτης έχει κάνει φανταστική δουλειά και τα κουστούμια είναι απίστευτα συγκλονιστικά και το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ έτσι προσεγμένο, οι χορογραφίες είναι καταπληκτικές, όλα τα παιδιά που πλαισιώνουν τους δύο καλλιτέχνες είναι πάρα πολύ καλά. Πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που αξίζει τον κόπο να πάτε να το δείτε. Και να ετοιμαστείτε να τραβήξετε καψούρα και πόνο, γιατί λένε κομματάρες, οι οποίες τις θυμάστε, κάποιοι άλλοι θα τις θυμάστε, δεν τις ξέρετε καν, γιατί είναι λίγο πιο παλιές. Αλλά είναι ένα θέαμα το οποίο πραγματικά αξίζει τον κόπο. Πόσες ώρες είναι, γιατί ο καθένας ξέρει. Εντάξει, η πρεμιέρα ήταν, καθυστέρησε λιγάκι να αρχίσει, γιατί είχε και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Αλλά άξιζε τον κόπο. Δηλαδή, τελείωσε και λες νύτρα λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Και τελειώνει και με ένα πάρτι έτσι. Γιατί βέβαια δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιμένατε παλιά για τα μπουζούκια και όλα αυτά έτσι. Δεν υπάρχουν τραπέζια, δεν επιτρέπεται ούτε νερό να πιει μέσα. Δεν καπνίζει, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι σαν θέατρο. Δηλαδή, είναι σαν θέατρο. Απλά στο τέλος, επειδή ρε παιδί μου και ο Έλληνας δεν μπορεί να βλέπει τώρα Βύση και Ρέμο και να μην σηκώσει το χέρι και να φωνάξει. Εκτός αν είσαι την ενοχλητική αυτή που ήταν δίπλα μου, πραγματικά ήθελα να την δείρω. Να την δείρω, δεν την ξέρω την κοπέλα. Μία κοπέλα ήταν η οποία ήρθε. Βέβαια καλά έκανε και διασκέδαση, αλλά όταν διασκεδάζει. Αυτή που γκάριζε εσύ, όχι Μάρθα. Όταν διασκεδάζει ενοχλώντα όμω τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, πραγματικά τι έκανε και σε ενόχλησε. Εμένα τίποτα δεν με ενόχλησε. Ενόχλησε όλο τον κόσμο. Σκέφτομαι να σε ενοχλήσει κιόλα. Ούριαζε. Υποτίθεται ότι έχει πάει να δει κάτι. Πρέπει να εκτονωθεί, το καταλαβαίνω. Αλλά. Δηλαδή, γιατί να εκτονωθεί πάνω μου, α πούμε. Ενοχλήθηκε κόσμο. Εμένα καθόλου δεν με άγγιζε. Ήταν λίγο πιο μακριά. Ενοχλούσε κόσμο. Δηλαδή, δύο απευθύνθηκαν σε υπεύθυνο του μαγαζιού και ζήτησαν να τη πούνε να κάνει λίγα ησυχία για να ακούνε τι καλλιτέχνε. Δηλαδή, σε καπέλον τι καλλιτέχνε. Είχε καψούρα, φαίνεται. Εντάξει, κι άλλοι έχουν καψούρα, αλλά δεν κάνουν και έτσι. Λοιπόν, τι έλεγα, τι θέλω να πω τώρα, κάτι θέλω να πω. Α, θέλω να κάνω παράπονα στην Άννα. Τι θέλει. Τι έγινε. Τι δεν μου έπαιξε το έρημη πόλη τα μεσάνυχτα, μοιάζει η ζωή μου σαν την δεις. Και έχω τα φώτα μου ορθάνυχτα, μήπως θα έρθεις και ξαναδείς. Το άφησε το τραγουδίσεις εσύ. Αυτό τώρα τι είναι, για να το παίξω θέμισα από πάνω, δεν χρειαζείς. Έρημη πόλη τα μεσάνυχτα, μοιάζει η ζωή μου αν τη δεις. Και έχω τα φώτα μου ορθάνυχτα. Θα τον άκουσουμε τρεις εμείς, όχι δύο. Τέσσερις μάλλον. Βγάλετε την έξω. Ενοχλείς με τη διασκέδαση. Εδώ δεν κάνουμε διασκέδαση, το κάνουμε δουλειά. Αλλά και αυτό είναι ένας τρόπος έκφρασης. Τι ήθελα να πω τώρα, εξηγήστε μου και το ξέχασα. Τι ήθελες, Ελεονόρα, εκτός από τον τραγούδι που δεν είναι παρέμος. Δεν θυμάμαι. Τι είπες? Τραγούδι που δεν είναι παρέμος, όχι. Ωραίο. Είπε το αγαπημένο μου. Ποιο? Καταρχάς, εκεί παιδιά δάκρυσα, μα το Θεό συγκινήθηκα. Να το. Θα πω και αυτό για το Ρέμο και θα τραγουδήσω μετά. Συγκινήθηκα γιατί είπε ένα τραγούδι το οποίο εγώ το άκουγα συνέχεια το 2004 και μ' άρεσε πολύ, πάρα πολύ. Το όλα άρχισαν νωρίς, όλα τέλειωσαν νωρίς. Καταπληκτικό τραγούδι. Ωραία. Ανάψτε να πτυρώ, δεν θα αγαπηθούμε. Έλα να τα αγκαλιαστούμε. Αλλά θέλω το ρεφρέν. Άλλα κινητά. Είτε μα λέει. Ξημερώσει κάτι κόσμο. Μου βάλε και πάλι τη σφαίρα. Έχει τρομερούς στίχους, παιδιά, αυτό το τραγούδι. Μην μιλάς, κάνε μας ατμόσφαιρα. Μέσα στο σπίτι φασαρία. Μπορεί να μου το αφήσει αυτό χαλί, έτσι ώστε όταν αρχίζει να μου λέει την Αθηνάω Νάση, να τον διακόψει το ρεφρέν, να το πω και να σου πω. Εντάξει, το καταλάβω και μόνο. Θα μου το βάλει στο break, αλλά θέλω να έχει πέσει ακριβώ στο ρεφρέν. Εντάξει. Δεν ξέρω και νοηματική να στα πω, να μην σου χαλάσω το τραγούδι. Φάνεξε τον κύριο που ήταν στον Ομπάμα και έκανε τη μετάφραση. Αυτό θα σου πει τότε για άλλο θέμα. Δεν σου πει για την Αθηνάω Νάση, θα σου πω εγώ. Θα σου πει για άλλο θέμα. Έλα, δεν καταλάβει τίποτα. Λοιπόν, το συζητήσαμε και την Παρασκευή εδώ ήμασταν για το θέμα που έχει προκύψει τελευταίε ημέρε για την Αθηνάω Νάση.
που τι θέλουν, ας πούμε, δημοσιεύματα να είναι έγκυος και μάλιστα όχι μόνο είναι έγκυος και να έχει αποβάλει. Δώσ' το πω αμέσως, θα σου πω για να στο κρατήσω και λίγο. Ωραία. Θα σου πω όμως ότι αυτό που σου υποσχέθηκα την Παρασκευή θα κάνω ρεπορτάζ να βρω την αλήθεια. Μίλησα με κάποιους εμπλεκόμενους ανθρώπους. Δεν μου διαψεύδεται, σε πρώτη φάση αυτό θα σου πω, ότι δεν μου διαψεύδει κανένας το αν ισχύει ή όχι. Mm-hmm. Θες να δούμε και ό,τι παραπάνω έχεις. Θέλω, θέλω. Μυστήριο καλύπτει την είδηση ότι η Αθηνά Ωνάς έχασε ένα παιδί στην εγκυμοσύνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Αθηνά τις τελευταίες μέρες πέρασε δύσκολες στιγμές, αφού η απώλεια του παιδιού που τόσο επιθυμούσε της τύχησε πολύ, μετατρέποντας τις γιορτινές της μέρες σε μια περίοδο που θα ήθελε να ξεχάσει. Στο πλευρό της φέρεται να είναι πάντα ο σύζυγός της, Ντόντα, που τη στηρίζει, αφού όπως αναφέρεται βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Πολλοί έσπευσαν να θυμηθούν την κατάρα της οικογένειας Ωνάση, που συνδέεται με προσωπικά δράματα και θανάτους. Δημοσιογραφικές υπερβολές ή μήπως υπάρχει αλήθεια σε όλο αυτό. Σιγή ηχθείως τηρούν τα βραζιλιάνικα μέσα, ενώ οι δικοί της άνθρωποι αποφεύγουν να μιλήσουν για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Μιλώντας σε εκπομπή μας με συγγενείς της Αθηνάς, όπως είναι η κουμπάρα της Κατέρινα Κοντρονάκη, μας είπαν ότι δεν γνωρίζουν αν η Αθηνά έμεινε έγκυος. Ενιγματικά μας απαντούν, λέγοντάς μας πως το μόνο σίγουρο είναι πως η Αθηνά, είτε είναι έγκυος είτε έχει χάσει το παιδί, είναι κάτι που δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Ωστόσο, μια άγνωστη πτυχή της Αθηνάς αναδεικνύεται μέσα από όλη αυτή τη φημολογία. Η Χρυσή Κληρονόμος επιθυμούσε από την πρώτη στιγμή που αντρέφθηκε τον Ντόντα να κάνει ένα παιδί. Απλώς η αγάπη της για τα άλογα και οι απαιτήσεις της υπασίας είναι τέτοιες που δεν της επέτρεπαν μέχρι τώρα να γίνει μητέρα. Και στο προσωπικό site του Αλβάρο δεν δημοσιεύεται κάτι σχετικό. Τα νέα περιορίζονται στις αθλητικές δραστηριότητες του ζευγαριού και σε ξένια στιγμές όπου η Αθηνά υπέβει τα άλογά της. Τα ξένα site υπενθυμίζουν την αγάπη της Αθηνάς Ωνάση για την κόρη του Αλβάρο, το κορίτσι που απέκτησε με την 36χρονη Καλονή, η οποία αυτοκτόνησε πριν από 2 χρόνια πηδώντας από τον 7ο όροφο. Από τότε βέβαια η Αθηνά έχει σταθεί σαν πραγματική μητέρα, όχι μόνο του κοριτσιού που σήμερα βρίσκεται στην εφηβεία, αλλά και του γιου που απέκτησε παρουσιάστρια και μοντέλο με άλλον πατέρα. Το Ίδρυμα Ωνάση δεν σχετίζεται με την Αθηνά, οπότε δεν έχει λόγο να πάρει θέση όλο αυτό αφού δεν επηρεάζει τη λειτουργία του. Τέλος, η Μαρίνα Δοδέρο, νονά της Αθηνάς, αποφεύγει να δώσει απάντηση στους δημοσιογράφους που επικοινωνούν μαζί της, κάνοντας το μυστήριο μεγαλύτερο για το τι πραγματικά συνέβη με τη Χρυσή Κληρονόμο. Για το αν όντως η εγκυμοσύνη είναι μια πικρή αλήθεια και όχι ένα χριστουγεννιάτικο ψέμα. Μάλιστα. Εντάξει, είναι ένα. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα και πολύ προσωπικό. Δηλαδή, μιλώντας χθες, ας πούμε, που πήρα τηλέφωνο την κυρία Κοντρονάκη, κουμπάρα της Αθηνάς, που έχει έρθει σε συνεννόηση με την Αθηνά και γενικά δεν θέλει να βγαίνει προς τα έξω και να λέει πολλά πράγματα, μου απάντησε όπως είπα και στο βίντεο, έτσι λίγο ενηγματικά. Δηλαδή, ακόμα μου λέει και να ήξερα, δεν θα μπορούσα να πω. Αλλά από εκεί και πέρα μου λέει είτε είναι είτε δεν είναι έγκυος, είναι κάτι μου λέει που αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί. Δηλαδή θα το μάθετε. Πάντως είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι η Αθηνά ήθελε πάρα πολύ ένα παιδί από τον Αλβάρο. Ναι. Χρόνια τώρα. Από... Απλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό ότι επειδή κάνει υπασία και είναι και ένα επικίνδυνο σπορ. Δηλαδή δεν μπορείς να συνδυάσεις και εγκυμοσύνη και υπασία. Δηλαδή ο Ντόντα, ας πούμε, στο site του έχει συνέχεια πληροφορίες για το τι θα κάνουν, ας πούμε, στις επόμενες ημέρες με τις αθλητικές δραστηριότητες. Έχουν κάνει focus εκεί. Και δεν έχουν μάλλον χρόνο τώρα αυτή την περίοδο ακόμα για παιδί. Έχει, αν και είναι πολλά χρόνια μαζί. Είναι ναι, όμως η Αθηνά δεν έχει. Έχει πολλά χρόνια. Και μάλιστα κάποια στιγμή είχε βγει και μια φήμη πριν από 2 χρόνια περίπου, που την ήθελε να υιοθετήσει τα παιδιά του Ντόντα. Ένα έχει. Το την ένα κόρη, και το άλλο, που το αγοράκι, το οποίο είναι με άλλον πατέρα που είχε κάνει πρώην σύντροφο, το οποίο αυτοκτόνησε. Η 36χρονη. Α, και το έχει αναλάβει ο Ντόντα τώρα. Το έχει αναλάβει ο Ντόντα. Ο παπάς του ίδιου που είναι. Άγνωστο. Μάλιστα. Αυτό είναι. Τα φέρνεις, τα μοιράζεις, τα παρκάρεις και γεια σας. Πάμε να δούμε, Ελένα Παπαρίζου. Πολύ σεξι, πάρα πολύ σεξι φωτογράφηση στο πλαίσιο του βίντεο κλιπ. Του βίντεο κλιπ. Δεν θέλω άλλο ήρωα πια, λέει η Ελένα. Τι ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ. Μπράβο, ρε Έλενα. Μπράβο, ρε κομμάτι. Πολύ μπράβο. Ωραίο τραγούδι. Και δεν νομίζω να θυμόμαστε να την έχουμε ξαναδεί τόσο απελευθερωμένη, τόσο σεξι. Τη βλέπουμε ενοχελική στο κρεβάτι, αλλά καλύτερα να τα βλέπουμε. Παρά να σα το περιγράφω. Είναι αυτό. Είναι εικόνες από το νέο βίντεο κλιπ της Έλληνας Παπαρίζου. Η τραγουδίστρια δείχνει την πιο σεξι της πλευρά.
Φορώντας μόνο το κομπινεζόν της και ξαπλωμένη νοχηλικά στο κρεβάτι, σε λευκά σεντόνια, τραγουδά «Δε θέλω άλλον ήρωα». Και παίρνουμε μια μικρή γεύση για το τι θα δούμε στο ολοκληρωμένο βίντεο κλιπ της. Για πρώτη φορά βλέπετε στις εικόνες μια εντελώς διαφορετική Έλληνα Παπαρίζου, πιο απελευθερωμένη και μετά από καιρό μας δείχνει την πιο γυναικεία της πλευρά. Και η αιτία, ο έρωτας. Η σεξ εικόνα της τραγουδίστριας την επιμελήθηκε ο Γιάννης Μαρκετάκης, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες από τα παρασκήνια. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη σεξ πλευρά της τραγουδίστριας σε βίντεο κλιπ. Και στο τραγούδι «Πόσο μ' αρέσει» την είδαμε σε ένα άκρος τολμηρό βίντεο κλιπ και πήραμε μια μικρή γεύση για το πόσο σεξ και αισθησιακή μπορεί να γίνει. Αφού μ' αρέσει που με την πάρτι μου αρχίζω να τη βρίσκω. Λέω να πάω παρακάτω παίρνοντας ακόμα ένα ρίσκο. Φορώντας ένα αποκαλυπτικό κορμάκι κλέβει τις εντυπώσεις και όχι άδικα σε μια ατμόσφαιρα άκρος ερωτική, νοσταλγική και απόλυτα αισθησιακή. Ένα εποχή σου για μένα που απλά το προσπερνά. Θα μείνουμε στην μουσική σκηνή να δούμε τι έκανε το Σαββατοκύριακο η Δέσποινα Βανδύ, ο Γιάννης Πλούταρχος και η Χριστίνα Μαραγκόζη. Υπερδραστήρι και οι τρεις, σε άλλη πόλη ο καθένας. Δέσποινα Βανδύ στην Θεσσαλονίκη, σε μια έτσι, κλειστή εκδήλωση τραγούδησε, πολύ όμορφη, πολύ λαμπερή. Γιάννης Πλούταρχος είχε γενέθλια και τα γιόρτωσε όχι μία, αλλά τρεις φορές. Mm-hmm. Και με πολύ έτσι συγκινητικό τρόπο. Και Χριστίνα Μαραγκόζη βρέθηκε στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και εκείνος ο τζέντλμαν. Φυσικά βρέθηκε κοντά της, της έδωσε το μικρόφωνο και ακούσαμε ένα πολύ ωραίο ντουέτο από τους δυο τους. Για πάμε να πάμε μια γεύση από όλα αυτά. Οι Έλληνες τραγουδιστές έχουν το δικό τους κοινό που τους αγαπά και τους στηρίζει σε κάθε τους βήμα. Έτσι λοιπόν, όταν εμφανίζονται στη σκηνή, ο κόσμος τους χειροκροτεί και τους στηρίζει. Μια ζωή τέλεια που έχεις δει, δικός αγαπητώτες. Σε εκδήλωση που διοργάνωσαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, τραγούδησε η Δέσποινα Βανδύ. Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα μαύρο κολάν και ένα λευκό φανελάκι και λυκνίστηκε στο ρυθμό των τραγουδιών της. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και η Ιωάννα Λίλη με το Θοδωρή Ζαγοράκη, δίνοντας έτσι τέλος στις φήμες που τους ήθελαν να έχουν χωρίσει. Ο Γιάννης Πλούταρχος βρέθηκε στην Κύπρο και γιόρτασε τα γενέθλιά του όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις φορές. Επισκέφτηκε σχολείο όπου έγινε χαλασμός με τα παιδιά να του τραγουδάνε το Happy Birthday. Έκοψε τούρτα σε ταβέρνα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Αλλά και στην πίστα. Θέλω να πω μόνο ότι οι εποχές είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες και ο άνθρωπος για τον άνθρωπο έχει μεγαλύτερη σημασία σε αυτές τις μέρες. Πάμε να φύγουμε αγάπη μου. Στην Αθήνα τώρα και πιο συγκεκριμένα στην Παραλιακή, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε μια ιδιαίτερη επίσκεψη. Χριστίνα Μαραγκόζη σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της πήγε στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά εκείνος και ο Κωνσταντίνος ως τζέντλεμαν κατέβηκε από την πίστα και κάθισε δίπλα της για να χαρίσουν μαζί στο κοινό ένα όμορφο ντουέτο. Συμφωνώ για αυτό που πεις για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ναι.
Πες το. Είπα, ρε παιδί μου, ότι είναι στην πίστα και δεν δεν βγάζει αυτό το ψώνιο που βγάζουν άλλοι τραγουδιστές πάνω στην πίστα. Δεν αισθάνεται παρόλο αυτό που λέμε. Με αυτό που είναι πολύ απλός. Απλός. Με αυτό που κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, θα μπορούσε όχι να το κάνει, να το παρακάνει. Είναι παιδί γενναίο που λέει και ο Θεός. Δεν κάνει το σπουδαίο. Συνεχίζω. Και συνεχίζει η Λεωνόρα τώρα και τραγουδάει. Πες το τώρα. Εμένα δεν μου κάνετε τις παραγγελίες που θέλω και δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο με ανθρώπους που δεν μου κάνουν τις παραγγελίες που θέλω. Με παρακάλλει, εγώ δεν λειτουργώ. Τελείωσε το θέμα. Ή θέλουν να μου το βάλουν ή δεν θέλουν. Αν δεν μου το θέλουν, ή θα το πω μόνη μου ή θα βρω άλλο άσμα. Ένα από τα δύο. Και έχω τα φώτα μου ορθόνικτα. Μήπως θα πεις και ξαναρθείς. Έκλεινε η πόλη μες στους δρόμους της. Δεν περπατάει πια κανείς. Κι ο ουρανός κυφτός στους ώμους της. Λέει μαζί μου που και πάλι φτάνω μόνη στο τέλος της διαδρομή. Δεν από πολλά για να μην χαλάσω αυτό που μόλις τώρα είδατε. Εδώ. 42 ίντσες. Να με το συμπάθειο. Σας χωρίζουν 14 λεπτά μόλις από αυτή την τηλεόραση. Διότι στο 14-7-48, αν πάρετε τηλέφωνο, θα ακούσετε μια κυρία που θα σας πει έναν τριψήφιο αριθμό και θα πρέπει αυτόν τον τριψήφιο αριθμό να τον πληκτρολογήσετε. Και αφού τον πληκτρολογήσετε, γιατί όχι άμα μου είστε πιο γρήγορος, να μου το κερδίσετε. Θέλω τώρα ησυχία. Δυναμώστε. Στην οδό του τέλου. Έλλη πόλη τα μεσάνυχτα. Μοιάζει η ζωή μου αμφιτητής. Κι έχω τα φώτα μου ορθά νυχτά. Μήπως θα δεις και ξαναρθείς. Έλλη πόλη μες στους δρόμους. Κτύψε το χέρι. Είναι αυτός που σας έχει ηλεκτριστεί ο γκώνας ποτέ? Όχι, τον χτύψα στην γωνία. Λοιπόν... Θα περάσει η Λεωνόρα μου, μην καντομάκια. Με έγραφατε αυτό, σίγουρα θα γιάνει και αυτό και άλλα τόσα χέρια. Να σας πω, πάμε να δούμε λιγάκι το δώρο μας. Έχετε μόνο 6 λεπτά μέχρι να τελειώσει ο διαγωνισμός μας. Που σημαίνει ότι έχετε ανοιχτούς καλή κανελακούβα. Έχει ανοιχτούς λογαριασμούς. Έτσι. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρετε στο 14-7-48 για να διεκδικήσετε το δώρο μας, που όμως θα το κερδίσετε πιο γρήγορος. Εντάξει. Θα ακούσετε τον αριθμό γρήγορα. Πρέπει να τον πληκτρολογήσετε. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν μόνο άμα πάρετε τηλέφωνο στο 14-7-48. Αχ, και μιας και λέγαμε για γάμους, πάμε να δούμε ωραίες, ιδιαίτερες προτάσεις σε γάμων, εφάνταστες, ρομαντικές, πρωτότυπες, πιο ξενέρωτες. Πάση περιπτώσει, όλες προτάσεις γάμου. Όλοι κάπως είναι. Τουλάχιστον προσπαθούν κάποιοι που την έχουν φανταστεί και δεν θέλω αυτό το. Δήμητρα, γιατί το έδωσε εσύ αυτό το θέμα όμως? Ο Θέμης, μάλιστα, γιατί το έδωσε εσένα? Είναι τυχαίο. Τυχαίο γεγονός, πίστεψε. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει. Ίσως γιατί έχω πολύ έμπνευση και θα έκανα μια εφάνταστη πρόταση γάμου αν έκανα ποτέ εγώ. Αν έκανα ποτέ εγώ. Αν έκανα ποτέ εγώ, είπα. Δεν κάνουμε ποτέ, Λεωνόρα. Ποτέ, αγάπη μου, ο άντρας έρχεται στη γυναίκα. Ποτέ γυναίκα. Και άμα δεν παίρνει μπρος. Δεν πειράζει. Είναι καθυστερημένο τζάζαλου. Εντάξει, καλά. Σωστό. Λοιπόν, αυτοί που δεν είναι καθυστερημένοι και κάναν τη σωστή την πρόταση είναι όλοι μαζί στο βίντεο που θα δούμε. Και θέλω να δω μετά ποια είναι η καλύτερη κατά τη γνώμη σας. Πρόταση γάμου. Οι γυναίκες την περιμένουν πώς και πώς και οι άντρες ψάχνουν άλλη πιο ρομαντικό και άλλη πιο πρωτότυπο τρόπο να την κάνουν. Τι γίνεται όμως με τους επώνυμους? Ο Νίκος Καρβέλας με την Άννα Βύση υπήρξαν χρόνια παντρεμένοι. Ωστόσο, χώρισαν και παρέμειναν δύο πολύ καλοί φίλοι. Το πώς έκανε την πρόταση γάμου το αποκάλυψε δίνοντας μια συνέντευξη στον Μπράβο της Ρούλας Κορομιλά. Μπαίνω μέσα, ναι, τον κόσμο. Κάτσε να σε πιάνει και το πλάνο. Ναι, πιάνει και το πλάνο. Τραγουδάω εγώ τώρα. Τραγούδασαι. Μου. Τραγούδασαι. Ναι, τραγουδάω. Τι να πω. Ανεβαίνω πάνω, της παίρνω το μικρόφωνο. Και του δω σε αγαπάω, το καταλάβες. Κάτω έχει κόσμο. Με στον κόσμο. Μου λέει τρελός είσαι. Δεν το καταλαβαίνεις, σε αγαπάω, μη με φτύνεις έτσι.
Μου λέει, φύγε από εδώ πέρα, θα το πούμε μετά. Όχι, λέω τώρα, θα εμπαντρευτείς. Μου λέει, φύγε. Λέω, φύγε σε όλους. Μες στον κόσμο σου λέγε, φύγε. Κόσμο. Ναι, φύγε, φύγε. Της λέω, φύλαμε. Μου λέει, δεν μπορώ. Και την πλακώνω σε κάτι φιλιά, μου κατά τα μικρόφωνα, φύγανε. Με τραβάγανε, με βγάλανε έξω. Πλωτσιδών. Μέσα από μια συνέντευξη στην εκπομπή του, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε το λόγο που δεν πρόλαβε να κάνει πρόταση γάμου στη Φέη Σκορδά. Πρώτα είχαμε ορίσει με τη Φέη την ημερομηνία του γάμου, την είχαμε ορίσει. Ναι. Και είχα κανονίσει εγώ από το μυαλό μου να κάνω κάποια στιγμή πρόταση γάμου. Δεν μου κάθισε αυτό, γιατί δεν ξύπνησε, φαίνεται, πάω κάπου που ήθελα. Τέλος πάντων, μια αυτό κοιμότανε και τσέκα ξύπνασε, πάω κάπου. Είχαμε κανονίσει να πάμε κάτι πρωτοχρονιά. Ξύπνα να πάμε κάπου που είχα σε ένα συγκεκριμένο σημείο να κάνω πρόταση γάμου, δεν ξύπνησε ποτέ. Λέω, δεν έκανε τίποτα. Το κράτησα το δαχτυλίδι. Ναι. Και μετά ξέρω εγώ, ναι, δεν καθότανε, δεν μπορούσα να σκεφτώ. Και τελικά τι έκανε. Ορίζουμε την ημερομηνία γάμου, αφού είχαμε πει το παντρευτούμε, χωρίς να γίνει πρόταση. Χωρίς να γίνει. Σε ρώτησε τώρα, ήθελα να τα πει όλα αυτά. Για να τα πει και ο Ιωσήφ. Α, γι' αυτό έχει πιάσει εσένα, δεν του έκανε πρόταση γάμου και τσέκανε. Και δηλαδή πρώτα είχαμε ορίσει την ημερομηνία και μετά τη έκανε πρόταση γάμου. Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι χρόνια παντρεμένος με την ηθοποιό Σοφία Παυλίδου και έχουν αποκτήσει και δύο δίδυμους γιους. Η πρόταση γάμου, όπως λέει, έγινε ρομαντικά. Είμαι στο. Την έχω πάρει με το αυτοκίνητο. Πρόταση γάμου Χρήστου. Έχω σκεφτεί να φτιάξω βιντεάκι με Lego. Λέω, άστο, θα το κάνει κάποιος άλλος κάποια στιγμή. Έχω σκεφτεί να πάω σε γήπεδο με 60.000. Λέω, άστο, θα το κάνει κάποιος άλλος. Θα βρω κάτι πιο πρόσφατο. Σαββόπουλο. Παίρνω το αυτοκίνητο, πάμε στο Πήλιο, πάμε στις Μιλιές. Έτσι, στα μέρη σου εκεί πέρα. Πάμε σε ένα κλεισάκι. Λέω, εδώ, το βλέπεις αυτό το κλεισάκι. Εδώ θα παντρευτούμε. Ο Μάρκος Εφερλής βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να κάνει πρόταση γάμου στην Έλληνα Τσαβαλιά μέσα από το Πάμε Πακέτο. Πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος ότι και εμείς σε αγαπάμε και πέρα από το Χάρη που σε αγαπάει και το ξέρεις, σε αγαπάω και εγώ που δεν το λέω πολύ συχνά ούτε σε σένα. Πόσο μάλλον μπροστά σε τόσο κόσμο. Και λέω μετά το Πάσχα, θέλεις ή δεν θέλεις να γίνεις γυναίκα μου. Πρόταση γάμου ο Νέαρ είδαμε και στο Dancing on Ice, όταν τότε ο Αλεξέη ήταν ερωτευμένος με τη Μαριάννα Καλέργη. Τι κι αν σήμερα είναι παντρεμένος με μια συναθλητριά του, η πρόταση γάμου πέρασε στην ιστορία. Μαριάννα. No way. No way. Well, you married. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην βάλουμε την πρώτη πρόταση γάμου που είδαμε στις τηλεοπτικές μας οθόνες. Ο Διονύσης Χινάς κάνει πρόταση γάμου στην Κέτη Γαρμπή, στο Μπράβο της Ρούλας Κορομιλά. Αγαπώ πάρα πολύ Σχοινά και Γαρμπή, αλλά Καρβέλας. 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 Να έρθει άλλο να σαρπάξει, πάμε να παρακολουθήσει. Ή γουστάρεις, δεν γουστάρεις, άκου παράτα μας. Εκτιμώ την καλή πρόθεση του Γιώργου Λιάγκα, αλλά τον έχεις τόσο πρόγραμμα στο μυαλό σου να το κάνω έτσι, να το κάνω έτσι. Δεν θα πει ποτέ. Να φύγετε. Σ' αγαπάω, δεν το καταλαβαίνεις. Σ' αγαπάω, που με τελείωσε. Ελεονόρα, σου έχουν κάνει ένα πρόταση γάμου. Ναι. Πόσες φορές. Πώς τι μικρή μου Πασχαλίτσα, μικρό μου δείχνει 14. Όχι, 14, τι ποια είναι, χρυσά μου και εσύ, με Σαλίνα. Πού είναι το 2 μου, να το κάτω εκεί. Έλα, πάρε ένα άλλο. Θα μας απαντήσει. Το 2 έπεσε. Το 2 έπεσε. Και είπες όχι, να φανταστούμε. Λες να ήμουν παντρεμένη και να μην το ξέρω. Ναι, απ' την άλλη. Υπάρχουν κι άλλες που λένε ναι και χαλάει την πορεία. Για να μην χαλάσει την πορεία, εγώ λέω όχι, κατάλαβες. Εντάξει, άστο! Ηλικία μου! Ρε, εσείς τα καλυστή, γιατί δεν φοράγαν τέτοια κοπέρες και κρατούταχαν στο χέρι, να πούμε και εδώ. Δεν θα ήταν πολύ όμορφο. Το αριθμός 14. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, πάει, ξεκληρίστηκε. Έμεινε τουλάχιστον 14. Φορά Βρετανία. Α, Βρετός, Βρετάκος, μιας και μιλάμε για έρωτες, για γάμους και αυτά, τι ωραία. Μυθικό φουλ τέτοιο θα ήταν, καταπληκτικό. Κάνε όμως και εξαιρετικά φορέματα και δεν τα προτιμούμε μόνο εδώ στην Ελλάδα, ούτε μόνο οι κοινές συνδέσεις, αλλά και μεγάλες στάρ. Είχαμε μάθει όλοι για την περίφημη φόρμα που φόρεσε η Μπιγιόνσε. Τώρα μία ακόμη διεθνή στάρ προτίμησε τις δημιουργίες του. Μιλάμε για τη Νικόλ Σέσιγκερ, μία εκ των. Καλά, αυτή έχει κορμάρα, θέλω να σου πω. Και όταν είχε πάει και στο Dancing with the Stars, είχε γίνει ο χαμός ο μαύρος, πανικός. Το ίδιο χαμός έγινε και τώρα στον τελικό του X Factor της Βρετανίας, όπου φόρεσε ένα φόρεμα του Βρετού Βρετάκο, μια ολόκληρη καταπληκτική τουαλέτα. Και φυσικά μας έκανε όλους περήφανους για μια ακόμη φορά, γιατί η ελληνική μόδα φαίνεται ότι πάει πάρα πολύ καλά.
Μπράβο. Αυτός ο τελικός του βρετανικού X Factor δεν είχε μόνο έναν, αλλά δύο νικητές. Την Σαμ Μπέιλι που κέρδισε το έπαθλο με την μαγική φωνή της. Αλλά και την ελληνική μόδα που κέρδισε τις εντυπώσεις, αφού η εμφάνιση της καλονής Νικόλ Σέρσιγκερ που κάθεται στην καρέκλα της Κριτικής Επιτροπής είχε αρώμα Ελλάδας και ελληνικό ονοματεπώνυμο που δεν είναι άλλο από αυτό του Βρετού Βρετάκου. Ο αγαπημένος Έλληνας σχεδιαστής είναι ο δημιουργός της εντυπωσιακής τουαλέτας που επέλεξε η Νικόλ για την συγκεκριμένη βραδιά, σε απόχρωση gold metal διακοσμημένη με λεπτομέρειες από κρύσταλλα. Ο Βρετός Βρετάκος όμως δεν ήταν ο μόνος Έλληνας που ευθύνεται για αυτήν την εμφάνιση, αφού την επιμέλεια είχε ο στυλίστας Διονύσης Κολποδίνος. Οι δύο δημιουργοί μίλησαν αποκλειστικά στο Μελέτησέτο για αυτή την επιτυχία τους. Μέσω της προσωπικής στυλίστριας της Νικόλ Σέσιγκερ εκφράσαν ενδιαφέρον, θα ήταν χαρά τους να φορέσουν κάποια από τα φορέματά μου στο X Factor. Ήθελε και η Νικόλ τη φόρμα την Beyoncé. Οπότε δεν μπορούσαμε να δώσουμε κάτι το οποίο θα νοιάζει τόσο πολύ και σε τόσο κοντινό διάστημα. Και έτσι έκανα εγώ ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Κάναμε ένα fitting, δοκιμάσαμε κάποια ρούχα από την καινούργια συλλογή και θεώρησαν σωστό να χρησιμοποιήσουν αυτό το χρυσό. Το δίδυμο της επιτυχίας όμως δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάστηκε με μια τόσο μεγάλη στάρα, αφού πριν από λίγους μήνες η Beyoncé είχε φορέσει μια λαμπερή μπλε φόρμα του σχεδιαστή στην παγκόσμια περιοδία της με τίτλο The Mrs. Carter Show. Η συγκεκριμένη φόρμα να ήταν μια φόρμα που είχε 400.000 κρύσταλλα plus 11 φόρμες που φτιάξαμε για όλο τον μπαλέτο της, γιατί έχουμε καλύψει μια ολόκληρη θεματική ενότητα. Μια εμφάνιση η οποία αναμένεται να βρεθεί κιόλας. Ναι, από ό,τι ξέρω και έχω ενημερωθεί, η συγκεκριμένη εμφάνιση έχει χαρακτηριστεί ως the best custom costume of the year, δηλαδή του 2013. Και από ό,τι γνωρίζω υπάρχει πρόθεση και ξέρω ότι θα βραβευτεί νομίζω στα επόμενα βραβεία μουσικής, δεν ξέρω αν θα είναι αυτά τα MTV ή τα Gram. Το δικό της βραβείο στην ελληνική δημιουργία όμως έδωσε και η Μαντόνα μέσω Instagram. Μόλις σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα, δεν το ήξερα, ότι στη συναυλία της στο Brooklyn χθες το βράδυ είχε πάει η Μαντόνα και ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Beyoncé με το δικό μας ρούχο, την ολόσωμη φόρμα. Και έγραψε πόσο υπέροχη είναι πάνω της. Εκείνο όμως που εντυπωσίασε και τους δύο είναι ο χαρακτήρας, ο επαγγελματισμός αλλά και το χιούμορ της Beyoncé, η οποία δεν δίστασε ακόμα και να αυτοσαρκαστεί μπροστά τους και να παίξει λεκτικά με τις καμπύλες της εξαιτίας της super sexy δημιουργίας του σχεδιαστή. Ακριβώς επειδή υποστηρίζει και είναι της άποψης ότι το φυσικό healthy σώμα δεν είναι το skinny, το αδύνατο ή το ανορεκτικό, ήταν και η πρώτη της, το πρώτο της λογοπαίγνιο, το οποίο μας είπε ότι ορίστε, αυτά τα ρούχα δεν θεωρείτε ότι είναι πιο ωραία σε γυναίκες με καμπύλες από ότι τα σκηνή μοντέλα που έχετε στο σοου. Όταν κάναμε την πρώτη συνάντηση, το πρώτο fitting, ήταν τελείως άβαυτη, με πιασμένα τα μαλλιά της πάνω, φορούσε ένα ζευγάρι μπότες και ήταν και ψυχόλητη κάποιες φορές, κυνήγαγε το παιδί της. Ήταν μια απλή καθημερινή γυναίκα. Εκτός όμως από διεθνή στάρ, ο Βρετός Βρετάκος φέτος συνεργάζεται και με δύο πολύ λαμπερές κυρίες της ελληνικής showbiz. Ελένη Φουρέιρα και Ζήτα Μακρυπούλια φόρουν φέτος τις δικές του δημιουργίες στην πίστα, αλλά και την θεατρική σκηνή αντίστοιχα. Είναι πάρα πολύ δυνατός, παιδιά. Είναι Μπράβο. Πάρα πολύ καλός. Ξέρεις, πολύ δυνατός. Και τα κάνει όλα αθόρυβα. Δεν είναι από αυτούς τους ανθρώπους που ενώ κάνει όντως μεγάλες συνεργασίες, δεν τον βροντοφωνάζει. Και θα κάνει και άλλες, νομίζω. Ετοιμάζει και άλλες δύο μεγάλες συνεργασίες. Αν πραγματοποιηθούν, γιατί ξέρεις, όλα αλλάζουν τελευταία στιγμή. Νομίζω ότι θα είναι ακόμα πιο ηχηρές και από αυτές. Και μόνο που παίζει το όνομά του στο εξωτερικό είναι πολύ βασικό. Μπράβο του. Είναι ξεκάθαρο. Οι άλλες σχεδιαστές είχαν πάντα έτσι και στο. Έξω, ας πούμε, στο εξωτερικό είχαν επιτυχία. Εντάξει, τόσο μεγάλο ονόματα δεν είχαμε, αλλά καιρός είναι να ακολουθήσουμε. Εντάξει, τώρα υπάρχει και το ίντερνετ, ξέρεις, έρχονται σε άλλη επαφή. Βοηθάει πολύ. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε
τώρα να δούμε Αγγελική Ηλιάδη και backstage από το ολοκένουργιο βίντεο κλιπ της. Ναι, το βρήκαμε έτσι από το yupi.gr. Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε και για τις σχέσεις της με τον Σάβα Γκέντζουγλου, αλλά και για την περιπέτεια υγείας που είχε ο μπαμπάς της πρόσφατα. Θα τη δούμε βέβαια και σούπερ ανανεωμένη. Για να δούμε. Η Αγγελική Ηλιάδη, μιλώντας στο Γιούπι και στο Γιώργο Κασπίρη, ανοίγει την καρδιά της και μιλάει για το πρόβλημα υγείας που πέρασε ο πατέρας της και τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν σαν οικογένεια. Τι έχεις ζητήσει από τον Άγιο Βασίλη φέτος? Κοίταξε, γενικά δεν συνηθίζω να ζητάω πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Προτιμώ να ζητάω πράγματα για τους ανθρώπους μου, για τους ανθρώπους που αγαπάω και γενικότερα για όλο τον κόσμο. Και εντάξει, επειδή περάσαμε έτσι μια οικογενειακή, ας πούμε, φουρτούνα που έχει να κάνει με την υγεία του παπά μου, θεωρώ ότι δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από αυτό. Νομίζω ότι αν έχουμε την υγεία μας, έχουμε και τη δύναμη και την όρεξη και τη δυνατότητα να κάνουμε τα πάντα. Μπορεί το 2013 να φεύγει, σίγουρα όμως της αφήνει πίσω ωραίες στιγμές, καθώς για εκείνη ήταν η χρονιά που έζησε ένα μεγάλο έρωτα με τον ποδοσφαιριστή Σάβα Γκέντζογλου. Έρωτα να έχουμε? Φυσικά. Φυσικά. Ο έρωτας είναι απαραίτητος στη ζωή μας και είναι και κάτι που μας ανεβάζει και μας δίνει όθηση και όρεξη. Και ομορφαίνει γενικά. Ναι, έτσι λέει. Σε παρακαλώ μιλήσε σαν μικρό παιδί. Η Αγγελική Ηλιάδη τραγουδά τα παράπονά μου και βλέπετε εικόνες από τα γυρίσματα του νέου της βίντεο κλιπ. Η ίδια όμως είναι από τις γυναίκες που κάνουν παράπονα. Κοίτα, γενικά δεν είμαι πολύ γκρινιάρα, αλλά όταν πρέπει όμως... Όταν πρέπει ή πίσω από αυτές που πρέπει πάντα? Όχι, δεν είναι ωραίο να γκρινιάζεις. Παραπονάκια όμως. Παραπονάκια έτσι όμως που αγγλικά, ναι βέβαια. Μην τη βλέπετε που φοράει αυτό το σεξ εντυπωσιακό λευκό κορμάκι, έξω είχε πολύ κρύο και όλα αυτά για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ. Πάμε λιγάκι μέχρι τη Γεωργία Χάρδα, τη συνεργάτη της εκπομπής μας, στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, όπου εκεί βρίσκονται και η Ονειράμα. Καλημέρα σας! Είναι λοιπόν εδώ η Ελεονόρα ο Θοδωρής ο Μαραντίνης, που είναι πολύ ευαισθητοποιημένος όπως γνωρίζεις, γιατί έχει και αυτός δύο παιδάκια. Και από την ώρα που ήρθε, πραγματικά δεν τον αφήνουν σε ησυχία. Τον έχω δίπλα μου, μπορεί να μας ακούσει, Ελεονόρα, να μας πει δύο λόγια. Γεια σου, Θοδωρή! Τι κάνετε, καλά είστε? Καλώς όρισες στην παρέα μας. Γεια σας, παιδάκια! Πείτε μας τι κάνετε και πώς περνάτε εκεί, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ήρθαμε εδώ να γνωριστούμε. Εδώ βλέπω πολύ ωραίο μέρος, πολύ ωραία περνάμε, εντάξει. Καλά είμαστε. Ναι. Φάγαμε κιόλας. Σωστά. Ναι, δεν έχεις φάει ακόμα? Όχι. Δεν φάγανε όλοι ακόμα. Τι φάγατε? Και όχι. Τι φάγαμε? Μπιφτέκια. Μπιφτέκια. Λοιπόν, είναι μια αφορμή λίγο να γνωρίσουμε λίγο όλη τη διαδικασία εδώ που κάνουν οι άνθρωποι που στηρίζουν τα όμορφα αυτά παιδιά. Εγώ τώρα αρχίζω και γνωρίζω λίγο πολύ πώς λειτουργούν και έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Με το παιδικό σχολείο σας. Ακριβώς. Αγάπη. Θέλετε να τα πεις. Πώς σε λένε? Πες πώς σε λένε. Λοιπόν, είναι ο Νίκος. Ελεονόρα. Νίκο. Γεια σου, Νικόλα μου. Στα παιδιά από το πάνελ. Σε χαιρετάει και η Ελεονόρα σε χαιρετάει. Σ' ακούμε, Θοδωρή. Πολύ αγάπη και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Όπως βλέπω εδώ πέρα, μιλούσαμε με τους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε αγάπη και όλα θα πάνε καλά. Από τι ώρα είσαι εκεί, τι έχετε κάνει, έχετε παίξει, έχετε τραγουδήσει, θα κάτσεις... Πριν από λίγο έφτασα και θα κάτσουμε τώρα, θα κάτσουμε λίγο εδώ να δούμε και τις εγκαταστάσεις, θα πάμε και σε ένα σπίτι λίγο που είναι εδώ κοντά. Οπότε έχουμε μέλλον ακόμα και ευτυχώς. Για να δούμε θα τραγουδήσετε και το νέο σας Χριστουγεννιάτικο. Γεια σας, είμαι καλό παιδί. Αγάπη μου, το ξέρουμε ότι είσαι καλό παιδί και είσαι και αρκετά. Είσαι ο φίλος μας ο Νίκος. Είσαι και αρκετά τηλεοπτικός, θα έλεγα. Να. Αρχίζουν σιγά σιγά να εκδηλώνονται τα ταλέντα. Νομίζω πρέπει να ασχοληθεί με τηλεόραση. Θοδωρή μου, θα τραγουδήσετε και το νέο σας τραγουδί, το «Στην πόλη των αγγέλων», που είναι έτσι ιδιαίτερο, είτε Χριστουγεννιάτικο, πολύ ωραίο.
κάποια στιγμή κάτι θα τραγουδήσουμε. Και καλό να πούμε εδώ ότι αυτό το τραγούδι, αν το κατεβάσει κάποιο με τον νόμιμο εδώ, τα έσοδα του όλα θα έρθουν εδώ στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Μπράβο. Οπότε, αν σα αρέσει το τραγούδι, καλό θα είναι να το στηρίξετε με αυτόν τον τρόπο. Θα το εκτιμήσουμε, νομίζω, όλοι εδώ πολύ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι ωραίες πρωτοβουλίες αυτές που πρέπει να τις θυμόμαστε και να τις παίρνουμε. Και τέτοιες μέρες, όχι βέβαια μόνο τέτοιες μέρες. Εγώ ξέρω ότι δραστηριοποιείσαι γενικώς, είσαι και ευαίσθητος γιατί είσαι και μπαμπάς. Έχετε και το δεύτερο τώρα το μέλος, τα πρώτα σας Χριστούγεννα οικογενειακό όλων, έτσι. Ναι. Και μπαίνεις περισσότερο σε αυτό το κλίμα, ναι. Καταλαβαίνεις περισσότερο την αγάπη που χρειάζονται τα παιδιά, γιατί όλοι από παιδιά ξεκινήσαμε και ξέρουμε πόσο θέλουμε την αγάπη. Και τότε και μεγαλώνοντας. Μπράβο, Θοδωρής. Συγχαρητήρια και σε εσένα και στην υπόλοιπη ομάδα. Τι λέει εκεί ο Νίκος, ο φίλος μου. Δώστε λίγο το μικρόφωνο. Θέλει να μιλήσει. Να σου μιλήσει, Ελεονόρα, ο Νίκος. Ακούει, Ελεονόρα, μίλησε έτσι. Πες αυτό που είπες πριν να μάθεις. Σας αγαπάω όλους. Πολύ, πολύ. Αγάπη μου, να σου πω. Ρωτήστε τον πόσο χρονών είναι. Ρώτησε τον Νίκο πόσο χρονών είναι. Πόσο χρονών είσαι, λέει η Ελεονόρα. Και τι θέλει να κάνει όταν μεγαλώσει. Και τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, δεν μπορεί να μην θυμάσαι πόσο χρόνο είσαι. 10. Είναι 10. Και τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Αστροναύτης. Αστροναύτης. Πολύ δύσκολο το βλέπω εδώ. Όπω μου βάζει δύσκολα. Αν και είναι τηλεοπτικούλης. Είναι. Πολλά παιδάκια, Ελεονόρα, όλων των ηλικιών. Και πραγματικά μας υποδέχεται πολύ μεγάλη αγάπη. Τι λέει ο Νικόλας. Ναι, αγάπη. Λέει είναι η Ελεονόρα, τώρα προσπαθεί να το συνειδητοποιήσει ότι όντως είσαι εσύ. Δηλαδή έχει πάθει από την ώρα που ήρθαμε, μας λέει θα είναι η Ελεονόρα, θα είναι. Απλά δεν σε βλέπει και γι' αυτό είναι όντως, μου λέει εκείνη. Να κανονίσουμε να έρθει, άμα θέλει, στο πλατό ο Νικόλας. Τον βλέπω, είναι ατίθασος. Στο πλατό, η Ελεονόρα. Και εμείς, βέβαια, να πάμε στα παιδικά χωριά SOS. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και μεγάλη μας χαρά, έτσι. Να μιλήσουμε με τον κύριο Πρωτόκοπο, να κανονίσουμε οτιδήποτε. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Θοδωρή και να του πω μπράβο για την ευαισθησία που έτσι δείχνει. Και για το πόσο έτσι βγάζει όμορφα τις τρυφερές πτυχές του. Και να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους. Να είσαι καλά. Θοδωρή μου, να είστε πάντα καλά, πολύ. Με υγεία. Και κάποια στιγμή θα είναι ωραίο, μάλλον, να περάσουμε όλοι λίγο από εδώ, να δούμε την όμορφη δουλειά που γίνεται και να πούμε ένα μπράβο σε όσους ανθρώπους. Έτσι. Το και εμείς με τον τρόπο μας είμαστε εκεί και βοηθάμε σε αυτό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εκεί στα χωριά, τα παιδικά τα χωριά. Καλά Χριστούγεννα να έχετε όλοι. Καλά Χριστούγεννα. Πάμε υγεία. Να καλά Χριστούγεννα. Γεια σας, παιδάκια. Καλά. Γεια σας. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Πώς σας λένε. Δεν ακούγεται από εκεί, αγάπη μου. Είναι ο μικρός εδώ. Μέσα είναι. Εκεί είμαστε, ναι. Βάλτε λίγο το ακουστικό να του δώσω ένα φιλί, Γεωργία. Βάλτε λίγο το ακουστικό. Έλα, θέλει η Ελεονόρα να σου μιλήσει και να σου δώσει και ένα φιλάκι. Κοίτα, κοίτα την κάμερα, Νίκο εκεί. Γεια σου, Νικόλα, με ακούς τώρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να είσαι πάντα καλά. Θέλω να δώσω ευχές σε εσένα και σε όλα τα παιδιά που είσαστε εκεί. Να είσαστε καλά, γερά, δυνατά, να είστε ήσυχα, παιδιά, να ακούτε τους μεγάλους και να κάνετε πράγματα έτσι που δίνουν χαρά, γιατί είσαστε όλοι πολύ καλά παιδιά και σου εύχομαι να κάνεις όλα τα όνειρα πραγματικότητα. Ναι. Εντάξει. Δώσε τώρα, δώσε φιλιά σε όλα τα παιδιά από μέρους μας εκεί όλα. Πες, έχετε πολλά φιλιά όλα από την Ελεονόρα και την ομάδα. Όλα φιλιά! Λοιπόν. Από την Ελεονόρα και από όλη την ομάδα φιλιά, λοιπόν. Καλές γιορτές. Καλό σας απόγευμα, Γεωργία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, Θοδωρή. Γεια σας. Γεια σας γενικώς, γιατί βλέπω ότι περνάνε και οι τίτλοι. Τελειώσαμε, λοιπόν, για σήμερα. Να δώσουμε την νικήτρια ή τον νικητή μας. Είναι η κυρία Ελένη Πασχουντή. Η Πασχουντή. Μπράβο. Πολλές ωραίες, ζεστές νύχτες, αγκαλιά. Μπροστά στην τηλεόραση, σου εύχομαι, αγαπημένοι μου φίλοι. Αύριο εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας για την παραμονή των Χριστουγέννων. Καλή Χριστουγεννιάτικη εβδομάδα να έχουμε και γεια σας. Τόσο μαγικά Χριστούγεννα δεν είναι.